Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 8 Ιουλίου και πάμε να δούμε μαζί τους κυριότερους τίτλους της επικαιρότητας. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρός 78χρονος, το τρίτο θανατηφόρο σε λίγα 24 ώρα. Πράσινο φως για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, έως 1,2 δις θα αντλήσει η Κύπρος. Η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από την ΟΡΑ. 18 εκατομμύρια για ενίσχυση της πυροσβεστικής μετά τη φωνική πυρκαγιά. Η λιγιώδηση μετάδοση του κορονοϊού. Αυξάνονται δραματικά τα κρούσματα. Χθες πλησίασαν τα 1000. Φόβοι για ρεκόρ κρούσματο μέσα στις επόμενες μέρες. Ανησυχία και για την αύξηση των νοσηλευωμένων. 25 ετών ο νεότερος ασθενής στο νοσοκομείο αναφοράς. Η εφαρμογή του Safe Pass, τα νέα μέτρα της κυβέρνησης και οι αντιδράσεις. Με περισσότερους θα μόνες οι χώροι εστίασης υπό την προϋπόθεση να είναι όλοι εμβολιασμένοι. Τεράστια έκρηξη στο Ντουμπάι. Ανατινάχθηκε δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί. Τι δηλώνουν οι πρωτεύουσαντες για την επιτυχία τους στις παγκύπριες εξετάσεις. Βάιραλ έχει γίνει φωτογραφία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που επικοινωνίζει τον Άγιο Εφραίμ σε σημείο της φωνικής πυρκαγιάς. Πληθώρα αντιδράσεων. Μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας στον τελικό του Euro 2020. Την Κυριακή μεγάλη αναμέτρηση Ιταλίας-Αγγλίας για την κατάκτηση του τίτλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα μας σιγά σιγά. Δυσάρεστη η πρώτη μας είδηση. Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε στη Ξυλοφάγου το πρωί. Μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυριάκου. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, νέα τραγωδία γραφτεί στην άσφαλτο και έγινε η τρίτη τις τελευταίες 48 ώρες. Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τελικά το τροχαίο που σημειώθηκε στη Ξυλοφάγου το πρωί. Νεκρός είναι ο Γιανακός Νικολάου, 78 ετών, κάτοικος συνοικισμού Αυγόρου. Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 10 παρά 4 το πρωί, όταν το ποδήλατο που οδηγούσε ο 78χρονος στον δρόμο Ξυλοφάγου Λιοπετρίου, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι τα αίτια πρόκλησης της νέας τραγωδίας στην άσφαλτο διερευνώνται, Στέφανη. Μάλιστα. Ειρήνη Κυριάκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα, κυρίες και κύριοι, αυξάνονται δραματικά τα κρούσματα κορονοϊού, αφού χθες πλησίασαν τα 1000. Ανησυχία επικρατεί και για την αύξηση των νοσηλευωμένων. Τις λεπτομέρειες έχει η Χριστιάνα Βερεσιέ. Καλό μεσημέρι, Χριστιάνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επιθετική εξάπλωση του ιού έτσι προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Η μετάλλαξη Δέλτα έχει προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στους επιδημιολογικούς δείχτες, με τις προσπάθειες να στρέφονται στην εναχέτηση της διασποράς αλλά και την αποτροπή της επιβάρυνσης των νοσοκομιακών δείχτων. Χθες είχαμε ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην χώρα μας με πάνω από 900 κρούσματα. Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 44.000 τεστ με 952 νέα περιστατικά. Το ποσοστό θετικότητας έχει φτάσει στο 2,16%. Παράλληλα, σύμφωνα με την χθεσινή ενημέρωση, 93 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 27 σε σοβαρή κατάσταση. Από τους 27 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι 10 είναι διασωληνωμένοι, οι 2 νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οι 15 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Μάλιστα. Χριστιάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, καθώς ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων αλλά και η αύξηση των νοσηλιών. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαριλάου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, δώστε μας και εσείς την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσηλευτήρια και στους θάλαμους COVID. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, πολύ πολύ εύθραστη, η οποία μας ανησυχεί πάρα πολύ. Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός νοσηλευόμενων ασθενών. Όπως έχετε δει και στο ρεπορτάζ σας, νοσηλεύονται 93 ασθενείς, εκ των οποίων οι 12 είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, 10 εξ αυτών διασωληνωμένοι δηλαδή με μηχανική υποστήριξη. Παρατηρείται μια αυξημένη δραστηριότητα αυτές τις μέρες τόσο στα ιατρεία βραχιάς νοσηλείας, όπου είναι η πύλη εισόδου, δηλαδή εκεί που γίνεται η κλινική αξιολόγηση των περιστατικών, ούτως ώστε να ακριθεί κατά πόσο χρήζουν νοσηλεύσεις ή όχι. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχουμε ετοιμότητα, ούτως ώστε εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη να αναπτύξουμε περισσότερες κλίνες. Κατά μέσο όρο, πόσες εισαγωγές γίνονται καθημερινά, κύριε Χαριλάου? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το βλέπουμε με το ποσοστό θετικότητας στην κοινότητα. Πάμε να κάνουμε μια σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Mm-hmm. Που λέμε ότι για περίπου
100 για 100 θετικά περιστατικά στην κοινότητα, γίνονταν 5 εισαγωγές. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είχες 800 περιστατικά στην κοινότητα, είχες περίπου 40 εισαγωγές την ημέρα. Ναι. Σήμερα, λόγω του ότι είναι νεαρότερης ηλικίας τα περισσότερα περιστατικά που είναι θετικά στην κοινότητα, δεν γίνονται εισαγωγές 5 άτομα ανά 100 θετικά, αλλά γίνονται περίπου 3 εισαγωγές ανά 100 θετικά. Όμως, εκείνο το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι άμα διπλασιαστεί ο αριθμός των θετικών περιστατικών στην κοινότητα, σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερες εισαγωγές από ό,τι είχαμε την προηγούμενη περίοδο. Απλά, με απλά λόγια, εάν είχαμε 40 εισαγωγές στα 800 περιστατικά την προηγούμενη περίοδο, εάν έχουμε 1500 σήμερα στην κοινότητα, θα έχουμε πέραν των 45 εισαγωγών, άρα θα έχουμε παραπάνω εισαγωγές. Ναι, αυτό φοβάστε ότι θα συμβεί μέσα στις επόμενες μέρες, κύριε Χαριλάου, γιατί μάλλον όπως διαγράφεται η αυξητική πορεία, η μετάδοση του ιού, θα φτάσουμε σε αριθμούς ρεκόρ. Ελπίζω να μην φτάσουμε και με τα νέα περιοριστικά μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υγείας. Ελπίζω ότι αυτός ο αριθμός των θετικών περιστατικών που βλέπουμε σήμερα να σταθεροποιηθεί και να έχουμε έναν πλατό και μετά μείωση. Αλλά σε περίπτωση που θα συνεχίσει αυτή η αυξητική τάση, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι περισσότερο δύσκολο. Και περισσότερο δύσκολο είναι και για μας, για τον οργανισμό εννοώ πάντοτε, για τον λόγο ότι είναι μια καλοκαιρινή περίοδος, είναι περίοδος αδειών του προσωπικού μας, όπου τα πράγματα θα δυσκολεύσουν ακόμη περισσότερο. Τι θα γίνει όμως, κύριε Χαριλάου, δηλαδή, αν μέσα σε μια εβδομάδα δούμε ότι αυξάνονται δραματικά οι εισαγωγές και φτάσουμε και στο σημείο πέραν των 300, όπως την προηγούμενη φορά, και υπάρχει και πίεση στις εντατικές, ποιο είναι το σχέδιο? Για μας υπάρχει σχέδιο δράσης στην ανάπτυξη των κοινών. Αντιλαμβάνεστε ότι θα περιορίσουμε εις το ελάχιστο όλες τις δραστηριότητες τις οποίες έχουμε, όλες τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε στις υπόλοιπες άλλες πατήσεις, για να μπορούμε να αφοσιωθούμε εξ ολοκλήρου στην πανδημία. Ευτυχώς υπάρχει το ΓΕΣΥ, όπου πολλοί συμπολίτες μας θα μπορούν να αποταθούν στον ιδιωτικό τομέα. Ή και να παραπέμπονται και από εσάς, κύριε Χαριλάου, στον ιδιωτικό τομέα, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Ακριβώς. Ελπίζω να μην φτάσουμε αυτούς τους αριθμούς, αλλά λέω, αν φτάσουμε, τότε υπάρχει το σχέδιο δράσης, όπου θα το ακολουθήσουμε, όπως το ακολουθήσαμε και την προηγούμενη φορά. Με επιτυχία, μπορώ να πω. Ναι, είχαμε και lockdown όμως. Είχαμε και lockdown όταν τα πράγματα φτάσαν στα όρια τους την προηγούμενη φορά. Εντάξει. Εννοείται πάντοτε ότι η επιδημιολογική εικόνα της χώρας αξιολογείται από αυτούς που πρέπει να αξιολογούν καθημερινά και θεωρούμε ότι σε περίπτωση που θα ξεφύγει η κατάσταση όσον αφορά τον αριθμό των θετικών κρουσμάτων στην κοινότητα και μεγαλώσει τόσο πολύ ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών, τότε σίγουρα θα πάρθουν και κάποια μέτρα. Ναι. Τώρα, μας είπατε είναι 93 οι ασθενείς που νοσηλεύονται. Πόσες κλίνες έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή? Υπάρχουν επαρκής αριθμός κλίνων αυτή τη στιγμή. Είναι πέραν των 130 η ανάπτυξη των κλινών και είμαστε σε ετοιμότητα να αναπτύξουμε πολύ περισσότερες εκεί και όπου απαιτεί. Έχει αυξηθεί το ποσοστό του εμβολιασμού στο νοσηλευτικό προσωπικό, κύριε Χαριλάου? Έχει αυξηθεί. Σε σχέση με την πρώτη καταγραφή που κάναμε. Όμως, να τολμήσω να πω ότι εκείνο το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι υπάρχουν ακόμη ανεμβολίαστα άτομα και δύο επαγγελματίες υγείας. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, μετά από 18 μήνες πανδημίας και μετά από τόσες ανακοινώσεις και τόσα δημοσιεύματα όσον αφορά το όφελος των εμβολιασμών, να υπάρχουν επαγγελματίες υγείας οι οποίοι, χωρίς να υπάρχει ιατρικός λόγος, να μην εμβολιάζονται. Ναι. Η προσπάθειά μας είναι συνεχής, ώστε να προχωρήσουν όλοι να εμβολιαστούν. Ναι, και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αντιεμβολιαστές γιατροί, οι οποίοι προτρέπουν τον κόσμο να μην προχωρήσει στον εμβολιασμό, ο κύριε Χαριλάου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το να είσαι γιατρός ή επαγγελματίας υγείας
και να προτρέπεις τον κόσμο να μην εμβολιαστεί. Είναι δικαίωμα σου ως άτομο να μην εμβολιαστείς, αλλά δεν χρειάζεται να βγαίνεις είτε δημόσια είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να λέει στον κόσμο να μην εμβολιαστεί. Φυσικά αυτά είναι θέματα τα οποία απασχολούν τον ιατρικό κόσμο και δει τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Βλέπουμε και εμείς, παρακολουθούμε τις κινήσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου περί τούτου και είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαριλάου. Καλά, καλή συνέχεια. Επίσης, συνδεόμαστε με τον δόκτωρα Χάρη Αρμεύτη τώρα. Καλό μεσημέρι, γιατρέ μου. Συνεχίζεται η λυγκιώδης μετάδοση του ιού αλλά και η αύξηση των νοσηλιών. Μπορούν, κύριε Αρμεύτη, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν να βάλουν ένα φρένο στην πορεία μετάδοσης? Θα μπορούσαν εφόσον τα μέτρα που ανακοινώθηκαν εφαρμοστούν. Γιατί, όπως καλά γνωρίζετε, μέτρα έχουν ανακοινωθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά το τελευταίο μήνα, θα έλεγα, δεν υπάρχει ούτε επιτήρηση ούτε εφαρμογή μέτρα. Και το βλέπουμε ως αποτέλεσμα της αύξησης των ημερήσεων περιστατικών με τα επακολουθά του, που είναι η αύξηση των νοσηλιών. Ναι. Το ένα το ζητούμενο είναι να εφαρμοστούν τα μέτρα. Το δεύτερο είναι να αυξηθεί και το ενδιαφέρον και εμβολιασμό. Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση που παραμένει μειωμένο? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως καλά γνωρίζουμε, από τη στιγμή που έχουν αυξηθεί τα ημερήσια περιστατικά, ο εμβολιασμός ναι με βοηθά, αλλά δεν θα μας βοηθήσει άμεσα. Δηλαδή, αν πάνε ακόμα και ένα 20% του πληθυσμού αύριο και εμβολιαστεί, δεν θα δούμε το αποτέλεσμα μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι παρατηρείται μια αύξηση των νοσηλιών και αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, εύκολα θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών, όπου είχαμε φτάσει άνω των 200 νοσηλευμένων. Γιατί αυτό το βλέπετε μέρα με τη μέρα αυξάνει. Ναι. Η δική σας η εκτίμηση είναι ότι να αναμένουμε δηλαδή αύξηση των επιδημιολογικών δειχτών μέσα στο επόμενο διάστημα? Αυτό που μας ανησυχεί και νομίζω είναι εκεί που θα κεντρωθούμε είναι πόσο θα αυξάνονται οι νοσηλευόμενοι. Γιατί οι επιδημιολογικοί δείχτες αυξάνονται, φαίνεται να έχουμε μια καθημερινή αύξηση. Δεν βλέπω κάποιο μέτρο να έχει εφαρμοστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα που να βασιστούμε ότι σε αυτό το μέτρο θα μειώσει τα περιστατικά τις επόμενες μέρες. Γιατί όπως καλά ξέρουμε, τα περιστατικά, τα ημερήσια μειώνονται εφόσον εφαρμοστούν μέτρα. Η Κύπρος είναι λίγο σε μια κατάσταση έτσι χαλαρότητας και απλά παρακολουθεί την καθημερινή αύξηση των περιστατικών ανακοινώνοντας κάποια μέτρα που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα μέτρα πολλά θα και θα δούμε και ποιος θα τα επιτηρεί και ποιος δεν θα τα επιτηρεί. Και αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν στοχεύεις εκεί που είναι το πρόβλημα και αφήνεις την κατάσταση ανεξέλεκτη, αναπόφευκτα θα έρθουν οι επιπτώσεις αυτής των ενεργειών και είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα, όπου αυτή τη στιγμή οι μονάδες βραχίας νοσηλείας είναι γεμάτες. Αν μιλήσω και ιδιαίτερα για το νοσοκομείο Λεμεσού, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 εισαγωγές. Εννοείται σήμερα, για σήμερα μόνο. Σήμερα, ναι. 5 εισαγωγές και υπάρχει μια ανησυχία από τους γιατρούς, από το προσωπικό, γιατί βλέπουν ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σοβαρά περιστατικά. Το βλέπουμε και εμείς ότι ο κόσμος επικοινωνεί μαζί μας που είναι στο σπίτι του με συμπτώματα και επί της ευκαιρίας να πούμε ότι είναι σημαντικό ο καθένας που νοσεί αυτή τη στιγμή και είναι στο σπίτι να έχει κοντά του ένα οξύμετρο, να παρακολουθεί την οξυγόνωσή του και σε περίπτωση που εμφανίσει είτε δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια ή πτώση του οξυγόνου, του κορεσμού του οξυγόνου κάτω από 95% θα πρέπει να επισκεφτεί άμεσα τη μονάδα βραχίας νοσηλείας για να αξιολογηθεί για την πιθανότητα ανάγκης εισαγωγής. Ναι. Επίσης, αν έχουμε ένα παρατεταμένο πυρετό, δηλαδή πυρετό άνω των 7 ημερών, πάλι πρέπει να μας ανησυχήσει για να δούμε μήπως εξελίσσεται ο COVID σε πνευμονία, που με αναπνευστική ανεπάρκεια, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, έχετε τηλεόραση μπροστά σας, κύριε Αρμεύτη?
Δυστυχώς όχι. Όχι. Λοιπόν, υπάρχει μια κάρτα με την καταγραφή των κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες. Αν θέλετε, φέρτε την μπροστά για να την βλέπω και να την διαβάζω και στον κύριο Αρμεύτη. Από τις 29 Πέμπτου, κύριε Αρμεύτη, του 21 μέχρι τις 5 Εβδόμου, είναι η καταγραφή των κρουσμάτων, η αναηλικία, ο αριθμός των κρουσμάτων και το ποσοστό. Και βλέπουμε ότι στις ηλικίες 15 με 19 χρόνων, είχαμε 615 κρούσματα, που αυτό μεταφράζεται στο 28,6%. Από 20 μέχρι 24 χρόνων τα κρούσματα αριθμούν τα 435, ποσοστό 20,2%, και από 25 μέχρι 29 ετών είναι 260 τα κρούσματα, ποσοστό 12%. Υπάρχουν και άλλες ηλικίες βέβαια, από 50 έως 60 χρόνων και πάνω, που είναι 5%. Μικρό το ποσοστό στα παιδιά 4 χρονών και κάτω, και 60 κρούσματα στις ηλικίες 5 με 9 χρόνων, που είναι το 2,8%. Εδώ ακριβώς καταδεικνύεται ότι το πρόβλημα υπάρχει στις νεότερες, στις μικρότερες ηλικίες. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε και από πού προέρχεται αυτό το πρόβλημα, γιατί από τους χώρους διασκέδασης και της συγχρονισμού των νέων που δεν τηρούνται τα μέτρα, και είναι εύκολα σε αυτούς τους χώρους μπορεί να γίνει η μετάδοση. Αυτό είναι τώρα ερώτημα, γιατί δεν στοχεύσαμε στο να πάρουμε μέτρα σε αυτούς τους χώρους όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τι περιμέναμε? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από τους αρμοδίους. Αυτό που το επόμενο είναι ότι ακόμα και νέοι άνθρωποι νεαρής ηλικίας μπορεί να νοσήσουν βαριά. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά που νοσηλεύονται. Εύχομαι να μην έχουμε περισσότερα από αυτά τα περιστατικά, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή η κατάσταση. Ναι. Κύριε Αρμεύτη, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει να είναι κάποιος διασωληνωμένος, έτσι για να το εμπεδώσουμε, να το καταλάβουμε, μπας και αλλάξει κάτι? Το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το πω ακόμη μια φορά. Ποια είναι η πορεία κάποιου ασθενή που θα νοσηλευτεί και πώς θα οδηγηθεί στη διασωλήνωση? Καταρχήν, υπάρχουν περιπτώσεις που αν καθυστερήσει κάποιος να πάει στην βραχία νοσηλεία, στο νοσοκομείο, να ζητήσει βοήθεια και έχει έντονα συμπτώματα, έχει δύσπνοια, έχει πολύ χαμηλό οξυγόνο, μπορεί οι γιατροί που θα τον παραλάβουν εκεί να μην μπορούν να κάνουν καμία άλλη ιατρική πράξη. Θα πρέπει να τον καταστήλουν, να του περάσουν ένα σωλήνα από το στόμα στην τραχεία, να τον ενώσουν στον αναπνευστήρα και να τον πάρουν σε καταστολή, δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει από μόνο του. Θα πρέπει να υποκαταστήσει στην αναπνοή του ο αναπνευστήρα, και μετά υπάρχει μια δύσκολη περίοδος που θα πρέπει να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, και κακά τα ψέματα, τα ποσοστά επιβίωσης εκεί κυμαίνονται μεταξύ 50%. Φυσικά, αν έχουμε να κάνουμε ένα νέο οργανισμό και που έχει καλή χωρίς υποκειμένα νοσήματα, μπορεί να αυξηθεί η επιβίωση. Όμως δεν πάει να είναι μια εξαιρετικά δύσκολη εμπειρία για τον οποιοδήποτε την έχει ζήσει, ίσως εμπειρία που τραυματίζει τη ζωή του, γιατί ακόμη και μετά που θα βγει από τον αναπνευστήρα θα του πάρουν μήνες για να με αποκατάσταση, με ίσως μήνες που θα χρειαστεί να έχει οξυγόνο στο σπίτι, για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να επανέλθει στην κανονικότητα. Τώρα, ο ασθενής που νοσηλεύεται με βαριά πνευμονία με υψηλό μείγμα οξυγόνου, για παράδειγμα, έχουμε ασθενείς αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Λεμεσού και σίγουρα και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, που μπορεί να νοσηλεύονται με 100% οξυγόνο, με πνευμονία, και αυτούς ασθενείς τους παρακολουθούμε με τη βοήθεια της οξυγονοθεραπείας και της υπόλοιπης φαρμακευτικής αγωγής και της χρήσης του μη επεμβατικού μηχανικού αριθμού, και περιμένουμε με αυτή την θεραπεία να δούμε ανταπόκριση, δηλαδή να δούμε τη βελτίωση. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα να δούμε ότι ο ασθενής μας βελτιώνεται ως προς τις ανάγκες του οξυγόνου και ως προς τη γενική του κλινική εικόνα. Αν παρεχθεί, θα περάσουν οι μέρες. Μπορεί να περάσουν 10-15 μέρες. Είναι 10-15 μέρες μοναξίας, γιατί ο ασθενής μας είναι μόνος του. Δεν έχει ούτε συγγενείς κοντά του, ούτε κανέναν δικό του. Και είναι μια δύσκολη προσπάθεια που θα περάσει, μια δύσκολη, πραγματικά μεγάλη προσπάθεια αγωνίας για αυτό το ασθενής, γιατί είναι σε ένα περιβάλλον μόνοι τους, όπως είπα, και είναι δυσπνοϊκοί, λαμβάνουν θεραπεία με οξυγόνο, αλλά αν δούμε οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν ανταποκρίνεται, δηλαδή παρά τη χορήγηση υψηλού μείγματος οξυγόνου ή τη χρήση του μη επεμβατικού
μηχανικού αριθμού ο ασθενής μας δεν βελτιώνεται, τότε υπάρχουν οι ενδείξεις για να τον βάλουμε, να τον διασωληνώσουμε και να περάσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουμε πολλά παραδείγματα να σας διηγηθώ. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι κανένας, ευχόμαστε να μην το περάσει κανένας αυτό το Γολγοθά, αυτή τη δύσκολη κατάσταση, και αυτό μπορούν να το πούνε καλύτερα από εμάς όσοι το έχουν περάσει και οι δικοί τους άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αυτό που περνούμε τώρα είναι το τέταρτο κύμα. Είναι. Είναι. Είναι και είναι αυτό που με ξαφνιάζει σε αυτό το τέταρτο κύμα, είναι η χαλαρότητα με την οποία το αντιμετωπίσαμε. Δηλαδή, απλά παρακολουθούσαμε όλες αυτές τις μέρες τους αριθμούς να αυξάνουν. Ναι. Το ότι όμως συμβαίνει κατά καλό καιρά, αυτό σημαίνει ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα? Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Γιατί δεν περιμέναμε κατά καλό καιρά να έχουμε αυτή τη μεταδοτικότητα, ή αν θέλουμε να έχουμε αυτούς τους νοσηλευόμενους. Γιατί όσο επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα στέλεχος που είναι υπερμεταδοτικό, αναπόφευκτα έχουμε και νοσηλευόμενους. Και θα έρχεται ξανά η κουβέντα με τα εμβόλια. Όσοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή με βαριά θηλυκή εικόνα, σχεδόν σε συντριπτικό ποσοστό άνω του 95%, η απάντηση όταν ρώτησα το πρωί πόσοι από τους νοσηλευόμενους είναι εμβολιασμένοι, η απάντηση που μου έδωσαν οι γιατροί ή ο κανένας. Και λέω, τι θα άλλο θέλουμε για να πιστούμε ότι το εμβόλιο είναι αυτό που θα μας κρατήσει στο σπίτι μας, να μην χρειαστεί να νοσηλευτούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Από εκεί και πέρα το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε κουραστεί να το λέμε, θα το συνεχίσουμε να το λέμε. Ο κάθε άνθρωπος σας κάνει τις επιλογές του ελεύθερα. Ναι, κάτι τελευταίο, κύριε. Αλλά να ξέρει ότι κάθε επιλογή έχει το δικό της κόστος. Έτσι ακριβώς. Κάτι τελευταίο, όσον αφορά την κατάργηση των δωρεάν rapid test από 1η Αυγούστου, συμφωνείτε με αυτή την απόφαση? Κοιτάξτε, δεν έχει δύο πτυχές. Από εκεί πέρα, κατά πόσο θα γίνονται οι έλεγχοι σωστά. Το safe pass που πάει να εφαρμοστεί, θα πρέπει, είναι μια από τις προϋποθέσεις κάποιος που δεν θα κάνει το εμβόλιο να έχει κάνει αυτά τα τεστ, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 72 ώρες. Εντάξει, θα είναι μια οικονομική επιβάρηση για αυτούς που δεν επέλεξαν τον εμβολιασμό, αλλά από την άλλη υπάρχει και η άλλη φωνή που το ακούμε καθημερινά, των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί, που λένε, εγώ έκανα το καθήκον μου, εμβολιάστηκα, έκανα την επιλογή μου, γιατί να επιβαρύνομαι εγώ οικονομικά μια επιλογή διαφορετική. Επιλογή κάποιου άλλου που επέλεξε να μην εμβολιαστεί, και είτε το θέλουμε ή όχι, κάθε επιλογή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Θεωρώ ότι ο εμβολιασμός έχει το θετικό στοιχείο ότι μας προστατεύει και μας προστατεύει εναντίον της σοβαρής νόσου. Από τη στιγμή όμως που κάποιος συνάνθρωπος μας επιλέγει, και αυτό το επιλέγει με τα δικά του κριτήρια, να μην εμβολιαστεί, αναπόφευκτα θα έχει κάποιο κόστος αυτή η επιλογή. Και επειδή ακούγονται κάποιες φωνές, γιατί δεν κάνουμε τεστ σε όλους, αφού μεταδίδουν ή κολλάνε, αν καλύτερα, οι εμβολιασμένοι. Η απάντηση είναι απλή. Αν έχω 10 εμβολιασμένους που οι επαφές τους είναι ελεγχόμενες και είναι και αυτές εμβολιασμένοι, η πιθανότητα να κολλήσουν είναι σχεδόν 0. Άρα ένας εμβολιασμένος κινδυνεύει από κάποια επαφή με ανεμβολίαστο. Πώς θα προστατεύσει ο ανεμβολίαστος στον εμβολιασμένο, τηρώντας και κάνοντας αυτά τα τεστ? Τώρα αντιλαμβάνομαι την οικονομική επιβάρηση. Τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα από την άλλη να γίνουν αυτά τα τεστ, γιατί ο λόγος που πρέπει να γίνονται αυτά τα τεστ και να γίνονται και σωστά, και να μην έχουμε τα φαινόμενα της άλλων χωρών και στην Ελλάδα που έρχονται με ψεύτικα τεστ απλά για να γλιτώσουν το πρόστιμο. Γιατί η ουσία ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα τεστ για να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλο. Άρα πρέπει, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε διαφωνούν κάποιοι με αυτά που λέμε, πρέπει να συνεργαστούμε και να σεβαστεί ο ένας τον άλλο. Δεν είπα σε καμία περίπτωση και δεν πρόκειται να πω σε κανέναν να υποχρεωτικά να πάει να εμβολιαστεί. Αλλά η επιλογή να μην εμβολιαστεί έχει το δικό της κόστος, που αν δεν το σεβαστεί, σημαίνει δεν σέβεται τον συνάνθρωπό του. Μάλιστα. Κύριε Αρμεύτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σύνδεση με την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, Μαργαρίτα Κυριάκου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κυριάκου.
Ανακοινώθηκαν χθες τα εκτακτά μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας. Θεωρεί το Υπουργείο αποτρεπτικά τα μέτρα αυτά, ότι δηλαδή θα εφαρμοστούν και θα λειτουργήσουν και θα επιτευχθεί ο στόχος, κύριε Κυριακού? Κοιτάξτε, ο στόχος των μέτρων αυτών είναι να περιοριστεί αυτή η διασπορά που βλέπουμε και προκύπτει από χώρους αυξημένου συγχρονισμού. Βλέπουμε ιδιαίτερα σε χώρους όπου συχνάζουν τα πιο νεαρά άτομα και λόγω και του καλοκαιριού έχουν αυξημένη κίνηση, βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλες αλυσίδες από εκεί και είναι κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας μέχρι τα 30 έτη. Μα το είδαμε αυτό και στην κάρτα που παρουσιάσαμε προηγουμένως, έτσι, με τα στοιχεία ότι από 15 έως 29 χρόνων είναι η ηλικία εκεί όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ αυξημένα το ποσοστό σε αυτές τις ηλικίες. Είναι περίπου το 60-62% των κρουσμάτων της τελευταίας τουλάχιστον μιας εβδομάδας που βλέπουμε και τη μεγάλη αύξηση. Άρα βλέπουμε ότι τα περισσότερα κρούσματα είναι αυτών των ηλικιών. Αυτό προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Φαίνεται ότι και τα ίδια τα άτομα δεν εφαρμόζουν ακριβώς τα μέτρα ατομικής προστασίας και φαίνεται ότι πιθανώς σε κάποιους χώρους να μην τηρούνται με βλάβια τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι ένας συνδυασμός και πιθανόν, για παράδειγμα, κάποιοι χώροι να επιτρέπουν την είσοδο σε περισσότερα άτομα και να μην τηρείται επακριβώς το μέτρο της αποστασιοποίησης όπως καθορίζεται από το πρωτόκολλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι περισσότερα άτομα θα συγχρονιστούν και θα είναι πιο εύκολο να γίνει η διασπορά του ιού ανάμεσα στον κόσμο. Ναι. Και το άλλο είναι ότι λόγω και του περιβάλλοντος της φύσης αυτών των χώρων είναι και δύσκολο μετά να δυσχεραίνεται μετά και το έργο της ιχνηλάτησης, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε, πέραν από την παρέα κάποιου που θα πάει σε ένα μπαρ να διασκεδάσει, δεν μπορούμε να ξέρουμε με ποιους άλλους στον χώρο μπορεί να έχει επαφή. Λόγω ακριβώς όπως σας είπα, όταν είναι μια συναυλία σε ένα ανοιχτό χώρο που με πολύ κόσμο, δυστυχώς είναι και πιο δύσκολο να γίνει και σωστά η χρηλάτιση και να δηλωθούν όλες οι επαφές των κρουσμάτων. Τώρα, παράλληλα με την εφαρμογή των νέων μέτρων, θα αυξηθούν και οι έλεγχοι στους χώρους αυτούς, κυρία Κυριάκου, από τις διάφορες υπηρεσίες, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι υγειονομικές υπηρεσίες, είτε από το Υφυπουργείο Τουρισμού, δεν ξέρω. Σίγουρα, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον Υπουργό Υγείας, πλέον ο έλεγχος, ο πρώτος, αν θέλετε, έλεγχος για το τήρηση του Safe Pass, αλλά και των άλλων υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως είπαμε πριν, το μέτρο της αποστασιοποίησης και ούτω καθεξής, θα γίνεται από τους υπεύθυνους, από τους διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Και σε δεύτερο στάδιο, διότι να διευκρινίσουμε ότι οι ιδιοκτήτες ενός υποστατικού που θα κάνει τον έλεγχο δεν έχει εξουσιοδότηση να εκδίδει πρόστιμο και ούτε θα καταγράφει τα δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Θα ζητά να του δείξει ένας πολίτης που θα εισέλθει στον χώρο του το Safe Pass και αυτό θα είναι το μοναδικό που θα κάνει. Δεν θα καταγράφει καθόλου κάποιο προσωπικό δεδομένο. Κυρία Κυριάκου, μισό λεπτό. Ποια η απόδειξη ότι εγώ προσκομίζω ένα safe pass, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε η κάρτα εμβολιασμού, είτε ένα rapid test, και είμαι εγώ και δεν είναι κάποιο άλλο? Και πάλι σε αυτή την περίπτωση, το άτομο που θα κάνει τον έλεγχο θα μπορεί να ζητήσει κάποιος να του δείξει την ταυτότητα, απλά για να επιβεβαιώσει ότι είναι το άτομο που αναφέρεται και στο Safe Pass. Σε περίπτωση όμως που
ένας ιδιοκτήτης δεν θα ζητήσει κάποιο αποδεικτικό ταυτοποίησης. Mm-hmm. Θα δει ότι ο πολίτης έχει ένα safe pass και θα του επιτρέψει να εισέλθει στον mm-hmm. χώρο του. Όταν θα γίνει ο έλεγχος από την αστυνομία, αν ο πολίτης δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι ο ίδιος mm-hmm. που αναγράφεται στην κάρτα εμβολιασμού, για παράδειγμα, τότε μιλάμε για πλαστογραφία και Μάλιστα. για παρουσίαση mm-hmm. ψευδών στοιχείων. Είναι ένα έγγραφο mm-hmm. και κάποιος θα το παρουσιάσει ψευδός και mm-hmm. θα δηλώσει ότι είναι κάποιο άλλο άτομο. Βέβαια, αυτό θα συμβεί αν κάνει έλεγχο η αστυνομία ότι στη συγκεκριμένη στιγμή που βρίσκεται εκεί με πλαστογραφημένο, ας πούμε, πιστοποιητικό. Ναι. Τώρα, υπάρχει όμως μεγάλη αντίδραση, κυρία Κυριάκου, από πλευράς των συνδέσμων των χώρων εστίασης για το ακριβώς ποιος θα διενεργεί αυτούς τους ελέγχους. Υποστηρίζουν ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους, είναι το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Τι απαντάτε και πώς μπορεί να γίνει και ο έλεγχος στους εξωτερικούς χώρους ή όπου υπάρχουν τραπέζια, καρέκλες στα πεζοδρόμια και μπορεί ο κάθε ένας θαμώνας να πάει να καθίσει εκεί. Θα έρθει μετά και θα του πει σήκω φύγε γιατί δεν έχει το safe pass. Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι στο προτού κάποιο οι πολίτες ή μια παρέα καθίσει σε ένα εστιατόριο για φαγητό που έχει τραπέζια στο πεζοδρόμιο, θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο εκεί το οποίο θα ελέγχει και θα οδηγεί mm-hmm. τα άτομα αυτά mm-hmm. στο τραπέζι που θα καθίσουν. Mm-hmm. Το διάταγμα δίνει την εξουσιοδότηση στους υπάλληλους κάθε επιχείρησης να διενεργήσουν αυτό τον έλεγχο. Δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, κυρία Κυριάκου. Ο έλεγχος με βάση την νομοθεσία γίνεται από τον υπεύθυνο, τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή του υποστατικού. Mm-hmm. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, μπορεί για κάποιες ώρες να μην μπορεί να βρίσκεται συνεχώς στον χώρο, θα πρέπει να υποδείξει κάποιο άτομο το οποίο θα κάνει εκ μέρους του τον έλεγχο. Όπως σας είπα, δεν θα καταγράφονται πουθενά mm-hmm. Τα στοιχεία, δηλαδή ούτε ο αριθμός ταυτότητας, ούτε το όνομα του πολίτη, ούτε κάποιο άλλο προσωπικό δεδομένο από τους επιχειρηματίες. Αυτό δεν επιτρέπεται. Αυτό mm-hmm. γίνεται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς και από mm-hmm. την αστυνομία. Mm-hmm. Σίγουρα σε πρακτικό επίπεδο, σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ωστόσο, εκείνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι όλοι, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είμαστε υπόλοιποι πολίτες, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο της ευθύνης για τη διαχείριση αυτής της πανδημίας. Mm-hmm. Βλέπουμε αυτή τη μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων, βλέπουμε τις τελευταίες 3-4 μέρες να έχει αυξηθεί και ο αριθμός των νοσηλευόμενων, βλέπουμε από την ιχνηλάτηση μεγάλες σειρές κρουσμάτων από χώρους όπου ο κόσμος συχνάζει για διασκέψη. Mm-hmm. Το όπως σας ανέφερα και στην αρχή, δείχνει ότι οι μεν πολίτες δεν ακολουθούν επακριβώς τα μέτρα ατομικής προστασίας και mm-hmm. κάποιοι από τους χώρους δεν τηρούν, οι επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει, δεν τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες mm-hmm. όπως πρέπει. Ναι. Τώρα, με τα μέτρα αυτά, πολλοί ισχυρίζονται ότι διαχωρίζονται οι πολίτες. Σας ανησυχεί εκεί στο Υπουργείο το ζήτημα αυτό? Θα διχαστεί η κοινωνία που ήδη τίνει, κυρία Κυριάκου, προς αυτή την κατεύθυνση? Καμία τέτοια πρόθεση δεν υπάρχει για να διαχωριστεί και να υπάρξουν δύο ομάδες πολιτών. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απόλυτα σεβαστή η επιλογή ενός ατόμου να μην εμβολιαστεί. Για τον οποιοδήποτε δικό του λόγο, αυτή είναι προσωπική απόφαση του κάθε ενός από εμάς. Είναι όμως και απόλυτα σεβαστή η απόφαση του 66% των πολιτών που έχει ήδη εμβολιαστεί mm-hmm. και θέλουν όλοι, και οι μεν και οι δε, να συνεχίσουν να έχουν την κοινωνική τους ζωή, να επανέλθουμε σιγά σιγά, να διατηρήσουμε και τη λειτουργία της οικονομίας και τη λειτουργία της κοινωνίας,
αλλά να αισθανόμαστε όλοι ασφάλεια, είτε εμβολιαστήκαμε είτε όχι. Άρα αυτές είναι λύσεις που δόθηκαν έτσι ώστε και όλος ο πληθυσμός, ανεξαρτήτως της επιλογής του να εμβολιαστεί ή όχι, να μπορεί να συνεχίσει να κοινωνικοποιείται με ασφάλεια. Αναμένεται να καταγραφεί ρεκόρ κρουσμάτων μέσα στις επόμενες μέρες? Σίγουρα, όπως όλα δείχνουν, μετά και τα 950 πλέον κρούσματα που είχαμε χθες, σίγουρα είναι ορατό το ενδεχόμενο να αρχίσουμε να βλέπουμε και τετραψήφιους αριθμούς. Είναι γι' αυτό που χρειάζεται τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν από τις προηγούμενες δύο συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και θα έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι μια περίοδος η οποία πρέπει όλοι να εντείνουμε την προσπάθεια μας για να αποτρέψουμε και να επανέλθουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε ξανά τη μείωση και να έρθουμε σε μια πιο φυσιολογικούς αριθμούς κρουσμάτων και του ποσοστού θετικότητας. Στο βάθος της εικόνας υπάρχει και το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown καλοκαιριάτικα, κυρία Κυριακού? Δεν υπάρχει πρόθεση αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για ένα νέο lockdown, από τη στιγμή ειδικά που έχουμε την επιλογή του εμβολιασμού. Έχουμε στα χέρια μας το όπλο του εμβολίου και είναι κρίμα να προχωρούμε σε lockdown, που όπως ακούμε και την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικό ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν υπάρχει περιθώριο για για τη λήψη τόσο αυστηρών μέτρων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση και γι' αυτό είναι που χρειάζεται η συνεργασία και γι' αυτό είναι που προτρέπουμε τους πολίτες να ενημερωθούν, να λύσουν όλες τους τις απορίες, να έχουν επικοινωνία με τους γιατρούς τους, έτσι ώστε να καθησυχαστούν οι ανησυχίες τους για τον εμβολιασμό και το συντομότερο να προχωρήσουν και να εμβολιαστούν. Πώς πάνε οι εμβολιασμοί, κυρία Κυριακού? Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια αύξηση στον αριθμό των ραντεβού που προγραμματίζονται. Είναι καθημερινά 3.000 και λίγο πιο πάνω. Ήτανε μετά την ανακοίνωση των κινήτρων που παρατηρήθηκε αυτή έτσι η κινητικότητα? Το βλέπουμε κυρίως από την Δευτέρα και μετά βλέπουμε αυτή την αύξηση. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική και είναι ενθαρρυντική. Ωστόσο, χρειάζεται να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και να κρατάμε χαμηλά τους τόνους, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτούς τους αριθμούς. Για τις επόμενες εβδομάδες έχουμε προγραμματισμένα περίπου 50.000 ραντεβού για εμβολιασμό και ο στόχος παραμένει και συνεχίζει να πείσουμε και να εξηγήσουμε με επιστημονικά δεδομένα και επιχειρήματα όσο πιο πολλούς συμπολίτες μας γίνεται για να αυξήσουμε και το ποσοστό της θωράκισης. Είναι 50.000 νέοι εμβολιασμοί ή αφορούν και επαναληπτική δόση? Είναι και νέοι και οι δεύτερες δόσεις. Και βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται οι νεαρότερες ηλικίες στον εμβολιασμό. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια κινητικότητα και στις ηλικίες 16 και 17. Θα έχουμε πιο αναλυτικά στοιχεία πιθανότατα αύριο ή εντός του Σαββατοκυριακού που γίνεται μια ανάλυση όλης της εβδομάδας. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Είναι αρκετά χαμηλό το ποσοστό της κάλυψης, ειδικά στους 18 με 30 και αυτό είναι που στοχεύουμε να βελτιώσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυριάκο. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να συνδεθούμε με τον κύριο Λοΐζο Μιχαήλ, Διευθυντή Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το Υπουργείο όσον αφορά τους πυρόπληκτους. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ. Λοιπόν, θέλουμε να μας, αν μπορείτε να μας πείτε, αν έχει καθοριστεί, κύριε Μιχαήλ, το χρονοδιάγραμμα για το πώς και πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων σε σχέση με τις ζημιές που έχουν υποστεί οι συμπολίτες μας, η 16η Ιουλίου, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Υπουργείο Εσωτερικών και σε ό,τι αφορά τα στατικά, είτε αυτά είναι εγγυστικά, είτε επαγγελματικά, είτε και οχήματα.
Ακριβώς, γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε τάχιστα στην πληρωμή της καταχάρης βοήθειας στους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν γυρθεί, για να μπορέσουν το ταχύτερο δυνατόν να προχωρήσουν στην ανοικοδόμηση και στην επιδιόρθωση των ζημιών. Από εκεί και πέρα, όπως έχει πει και ο Υπουργός Εσωτερικών χθες κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη την οποία παραχώρησε, θα δοθεί ένα εφάπαξ ποσό της τάξης των έως και 10.000 ευρώ, αναλόγως βεβαίως με τις ζημίες που έχουν υποστήσει. Το οποίο θα δοθεί αμέσως με την υπογραφή από τον πληγέντα της υπεύθυνης δήλωσης ότι αποδέχεται το ύψος της οικονομικής βοήθειας της οποία θα λάβει. Από εκεί και πέρα, ακριβώς γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε στην άμεση ανοικοδόμηση και διορθώση των κατοικιών, θα προχωρήσουμε στην καταβολή του 50% του συνολικής βοήθειας που έχει λαμβάνει κάποιος με την υποβολή από τον μελετητή του έργου, της ανοικοδόμησης ή της επιδιόρθωσης, μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχει αναλάβει την ευθύνη του έργου, και με την ολοκλήρωση του 50% των εργασιών, θα δίνεται το υπόλοιπο ποσό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εργασία. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις διαδικασίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ο στόχος μας και η πρακτική που θα ακολουθήσουμε θα είναι τάχιστη. Από εκεί και πέρα, αφήνεται και στους ίδιους τους φοιτητές μας, αναλόγως με το πώς θα προχωρήσουμε στις επιδιώξεις. Ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι θα θεσπιστούν και κριτήρια, έτσι, για το ύψος των αποζημιώσεων, κύριε Μιχαήλ. Έχουν ήδη γίνει μια κλιμακωτή. Ένας κλιμακωτός υπολογισμός του τρόπου με τον οποίο θα καταληφθεί η ζημιά. Και αν θέλετε να αναφέρουμε ένα-δύο παραδείγματα, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, με το εφάπαξ των 10.000 ευρώ που θα δοθεί, έως και 10.000 ευρώ, καλύπτεται καταρχάς περίπου το 1/3 των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί. Άρα λαμβάνουν το σύνολο της ζημιάς τους και μπορούν να προχωρήσουν στις επιβεβαιωθές αμέσως. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, κάποιος ο οποίος έχει υποστεί ζημιές μέχρι και 50.000 ευρώ. Πέραν από τις 10.000 ευρώ που θα λάβει ένα πρόσθετο ποσό της τάξης του 80% της συνολικής ζημιάς που έχει υποστεί και βεβαίως στη βάση της εκτίμησης που έχει γίνει από τις επαρχιακές διοικήσεις. Άρα θα πάρει ένα ποσό της τάξης των 42.000 ευρώ. Εάν κάποιος συμπολίτης μας έχει υποστεί ζημιά της τάξης των 100.000, για παράδειγμα, θα λάβει τις 42.000 που έχω αναφέρει προηγουμένως και θα πάρει και ένα πρόσθετο 50% για το υπόλοιπο ποσό που μένει, τις άλλες 50.000 δηλαδή που μένουν ως ζημιά. Και θα πάρει μια βοήθεια της τάξης των 67.000 ευρώ. Η τρίτη κλίμακα που έχει τεθεί για τα ηχηστικά υποστατικά είναι η κλίμακα μέχρι 150.000 ευρώ ζημιά. Άρα, ένας συμπολίτης μας, ο οποίος έχει υποστεί ζημιά της τάξης των 150.000, θα πάρει μια οικονομική βοήθεια της τάξης των 82.000 ευρώ, καθότι θα πάρει αυτό που έχουμε αναφέρει προηγουμένως και ένα πρόσθετο ποσό της τάξης των 30% για την υπόλοιπη ζημιά την οποία έχει υποστεί. Υπάρχει μια μικρή διαφορά όμως σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά υποστατικά που έχουν υποστεί και μεγαλύτερες ζημιές. Υπάρχει άλλη μια κλίμακα μέχρι και 250.000 ευρώ. Αν λοιπόν ένας συμπολίτης μας έχει δεχτεί ζημιές των 250.000 ευρώ, η βοήθεια που θα πάρει θα είναι 102.000, γιατί συνυπολογίζεται άλλο ένα 20% στο πρόσθετο ποσό της υπόλοιπης ζημιάς. Πέραν αυτών που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Μάλιστα. Θα πρέπει, κύριε Μιχαήλ, να υποβάλλετε σχετική αίτηση από τον δικαιούχο ή αρκούν οι εκθέσεις που τέθηκαν ενώπιον σας με βάση την καταγραφή των συνεργείων της επαρχιακής διοίκησης? Αρκούν οι εκτιμήσεις οι οποίες έχουν γίνει ήδη από τα συνεργεία της επαρχιακής διοίκησης. Επαναλαμβάνω ότι αν υπάρχουν πρόσθετες ζημιές οι οποίες δεν έχουν εκτιμηθεί από την επαρχιακή διοίκηση, υπάρχει χρόνος μέχρι και τις 16 του μήνα να τις υποβάλουν στις οικίες επαρχιακής διοίκησης. Και από εκεί και πέρα η έναρξη των πληρωμών θα γίνει με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του πληγέντα ότι αποδέχεται το σύνολο της βοήθειας όπως αυτό έχει εκτιμηθεί από την επαρχιακή διοίκηση. Μάλιστα. Και αντιλαμβανόμαστε και από την παρέμβαση της κυρίας Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ότι θα αντληθούν κονδύλια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη εξήγηλε ποσό 18 εκατομμυρίων ευρώ από το σχέδιο ανάκαμψης. Αναμένουμε και άλλα ποσά, κύριε Μιχαήλ. Τα 18 εκατομμύρια τα οποία έχει εξηγήσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα αφορούν βεβαίως ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα θα αντληθούν πρόσθετα κονδύλια τα οποία όμως αφορούν υποστατικά ή έργα κοινής ωφελίας ή και αναδασώσεις και δεν αφορούν ιδιωτικά υποστατικά. Οτιδήποτε λοιπόν θα δοθεί ως αποζημίωση για τα ιδιωτικά υποστατικά τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, είτε αυτά επαναλαμβάνω είναι οικιστικά είτε επαγγελματικά είτε και οχήματα ακόμη, θα καλυφθούν από τον Εθνικό Πρωτοβουλίο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ, για την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο. Η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία επισκέφθηκε χθες την ώρα που πλήγηκε από τη φωνική πυρκαγιά. Η Ευρωπαία αξιωματούχος έφτασε χθες το απόγευμα στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη.
Στην Κύπρο βρίσκεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης. Αμέσως μετά την αφιξή της μετέβη στην Ωρά, όπου την υποδέχτηκε ο πρόεδρος Αναστασιάδης για να δει από κοντά τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς και να μιλήσει με πυροσβέστες αλλά και με τους κατοίκους. Δεν είναι παρά η απλή απόρριξη της σημασίας που αποδίδονται στα προβλήματα που τα κρατημένη μπορεί να αντιμετωπίσουν και η καταστροφή που όλοι γίνανε μάρτυρες, περισσότερο εσείς βεβαίως, που υποστήκατε τις συνέπειες όπως έχει επισυμβεί το Σαββατοκυριακό, είναι κάτι που ευαισθητοποίησε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα την Πρόεδρο, γι' αυτό και είναι παρούσα. Η Πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε το σεβασμό της προς τους κατοίκους και διαβεβαίωσε πως η Ευρώπη θα είναι δίπλα τους. Είναι εντυπωσιακό που βλέπω το πώς αυτή η κοινότητα στέκεται αλληλέγγυα και μοιράζεται τις έγνοιες, το φόβο, αλλά και την ίδια ώρα δίνει ο ένας τον άλλον ελπίδα και δύναμη για να ξεπεράσουν μαζί αυτή την καταστροφή. Η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας και θα είναι και όταν τελικά αποκατασταθεί η περιοχή. Το πρωί της Πέμπτης, η πρόεδρος της Κομισιόν θα παραδώσει την έγκριση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου σε ειδική τελετή. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, μέσω του οποίου η Κύπρος αντλήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης έως 1,2 δις, παρουσίασε στην Πρόεδρο της Κομισιόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στο πλαίσιο της τελετής παράδοσης της έγκρισής του από την Κομισιόν που έδωσε σήμερα το πράσινο φως. Κυρίες και κύριοι, το Εθνικό Σχέδιο Κύπρος το αύριο είναι ένα φιλόδοξο, ρεαλιστικό, ταυτόχρονα όμως και ένα σχέδιο όχι μόνο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών και επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και την υλοποίηση του νέου οράματος για τη χώρα μας. Ένας οράματος για αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετά την πανδημία εποχής σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής και ψηφιακής προσαρμογής και ανάπτυξης. Ο συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός του Εθνικού Σχεδίου οδηγεί νοοτροπίες και θεσμούς σε μια νέα εποχή στη βάση πλέον ευρωπαϊκών επιταγών αλλά και των εθνικών στόχων όπως καθορίζονται στους σχετικούς πυλώνες πολιτικής, της δημόσιας υγείας και της πολιτικής προστασίας, της ταχείας μετάβασης στην πράσινη οικονομία, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, καθώς και εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επισημάνω πως το ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Κύπρος το αύριο περιλαμβάνει 58 κρίσιμες αλλά απολύτως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 76 επενδυτικές δράσεις που αποτελούν την μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή παρέμβαση από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, συνυπολογίζοντας τα κονδύλια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, καθώς και τις πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση των στηριζομένων σχεδίων, ο οικονομικός αντίκτυπος του σχεδίου «Η Κύπρος» το αύριο, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετήσιων προϋπολογισμών που θα προσαρμοστούν ανάλογα και με το Εθνικό Σχέδιο, ανέρχονται στα 4,4 δισεκατομμύρια. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον Υφυπουργό Τουρισμού Σάβα Περδίο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Αφροίδου. Κύριε Περδίε, πριν περίπου 2 εβδομάδες που σας είχαμε καλεσμένο, οι προοπτικές ανάκαμψης του τουριστικού ρεύματος ήταν ορατές. Δυστυχώς η επιδημιολογική εικόνα έχει χειροτερέψει και χθες ξεπεράσαμε τα 950 κρούσματα. Οι εμπλεκόμενοι φορείς φοβούνται ότι η Κύπρος θα βρεθεί εκτός τουριστικού χάρτη. Εσείς τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Εμείς αυτό που λέμε, κύριε Αφορίδου, είναι ότι πρώτα απ' όλα έχετε δίκαιο ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και εμείς, αλλά και οι φορείς του τουρισμού το τελευταίο 9 μήνο, ούτως ώστε η Κύπρος να είναι σε θέση να προσελκύσει αυξημένο ρεύμα τουρισμού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι το οποίο πλέον δεν φαίνεται εφικτό, λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης μας, η οποία επιδεινώθηκε. Είμαστε, όπως γνωρίζετε, η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή η οποία είναι κόκκινη, και θεωρώ ότι αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα, ιδιαίτερα για τον μήνα Ιούλιο, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες επιλογές πράσινων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανότατα να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό πλέον και ο Αύγουστος, διότι ακόμα και αυτοί που δεν έχουν κλείσει τις διακοπές τους και ψάχνουν τώρα που θα πάνε τον επόμενο μήνα, πολύ πιθανόν να μην έχουν την Κύπρο στα υπόψη τους, διότι πολύ απλά είμαστε στην κόκκινη κατηγορία. Άρα, δεδομένου του γεγονός ότι το βασικό κομμάτι του καλοκαιριού θα είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο, δεν φτάνει που ήταν δύσκολο λόγω της κατάστασης γενικά, θα έχουμε όμως ένα δύσκολο καλοκαίρι, τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο. Από εκεί και πέρα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα είναι μια χρονιά καλύτερη σε σχέση με πέρσι, λόγω του ότι δεν βλέπουμε να σταματούν, αν θέλετε, οι ροές ή τα ταξίδια από βασικές μας αγορές, ενώ όσον αφορά και τους μήνες του φθινοπόρου. Πρέπει να πω ότι το πλαίσιο που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει μια συνέχεια και μια σταθερότητα στα ταξίδια. Άρα ευελπιστούμε ότι μόλις βελτιωθεί η επιδημιολογική μας κατάσταση θα μπορέσει να λειτουργήσει μια χαρά. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια αγορά, τη Ρωσία, που συνεχίζει να ανεβαίνει παρόλες τις αντικσότητες, οπότε είναι μια ανάσα. Ενώ εκκρεμούν βεβαίως και κάποιες αποφάσεις από πλευράς Βρετανικής κυβέρνησης για τον τρόπο διακίνησης σε όσους είναι στην πορτοκαλί χώρα και έχουν εμβολιαστεί. Και να ξεκαθαρίσω εδώ, κυρία Φλωρίδου, διότι φαίνεται υπάρχει κάποια σύγχυση. Η Κύπρος, ναι, είναι στην κόκκινη κατηγορία του ECDC, ναι, δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία δεν μας έχει κατατάξει στην κόκκινη κατηγορία. Ακόμα, ελπίζω να μην γίνει, είμαστε στην πορτοκαλί κατηγορία της Βρετανίας. Το οποίο σημαίνει, αν επιτραπούν τα ταξίδια για εμβολιασμένους οι οποίοι έχουν τελειώσει το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και χωρίς να έχουν καραντίνες στην επιστροφή τους από πορτοκαλί χώρες, θα είμαστε μέσα σε αυτές. Άρα, αισιοδοξούμε ότι δεν θα μας κοκκινήσει η Βρετανία και ότι αν γίνει αυτό θα έχουμε κάποια τουριστική κίνηση από την Βρετανία, κύριε Υπουργέ. Και υπάρχει και το, θεωρείται χαμένο δηλαδή και τον Αύγουστο, έτσι, και βάσει του πιστοποιητικού, του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού COVID, ευελπιστούμε ότι από τον Σεπτέμβρη και μετά θα δούμε κάποια τουριστικά ρεύματα να φτάνουν στο νησί. Χαμένο δεν θα το έλεγα, διότι εξαρτάται από την κάθε αγορά με την οποία συνεργάζεται ο κάθε επιχειρηματίας, κυρία Φουρίδου. Για παράδειγμα, η Ρωσία από την ημέρα που κάναμε και εμείς το ταξίδι σε αυτή τη χώρα, συνεχώς αυξάνει τον αριθμό πτήσεων, ακόμα και σήμερα που είμαστε στην κόκκινη κατηγορία. Άρα η αύξηση συνεχίζεται εβδομάδα με την εβδομάδα. Το οποίο σημαίνει ότι όσοι συνεργάζονται ως επιτοπλίστων με τη ρωσική αγορά συνεχίζουν να κινούνται. Δεν θα έλεγα ότι ο δικός τους Αύγουστος θα θεωρηθεί χαμένος. Από εκεί και πέρα, το πώς θα εξελιχθεί ο Αύγουστος για εκείνους που δουλεύουν με τη βρετανική αγορά θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των επόμενων ωρών ή και ημερών από τη βρετανική κυβέρνηση. Και ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα ταξίδια από τη Βρετανία μέχρι το τέλος του Ιούλιου. Άρα ο Αύγουστος μπορεί να μην είναι εξ ολοκλήρου χαμένος, όμως το γεγονός ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε στην κόκκινη κατηγορία τώρα, λογικότατα οι κρατήσεις θα είναι κατώτερες του τι θα μπορούσαν να είναι αν ήμασταν και εμείς μια πράσινη χώρα.
Μάλιστα. Τώρα, η απόφαση να επεκταθεί το μέτρο των επιχορηγημένων διακόπων για τον εγχώριο τουρισμό ήταν απόρρια των ακυρώσεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες ακριβώς λόγω της κακής επιδημιολογικής εικόνας της χώρας μας. Είναι ένα μέτρο για να δοθεί κάποια ανάσα στις ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν δυστυχώς με άδεια δωμάτια, κύριε Υπουργέ, ή για να ενισχύσουμε καθαρά και μόνο το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα? Πολύ καλή ερώτηση, κυρία Φλωρίδου. Είναι πολύπλευρος ο τρόπος που το βλέπουμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το σχέδιο του εγχώριου τουρισμού, το οποίο υπήρχε και συνεχίζεται από το Σεπτέμβριο και μετά, μας έδινε την ευελιξία με βάση το ότι σταματούσε τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Άρα αποφασίσαμε να βγάλουμε και ένα δεύτερο πρόγραμμα στοχευμένο σε όσα άτομα έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει πρόσφατα για τους, για 6 εβδομάδες από τα μέσα Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου. Άρα είναι ένα πιο στοχευμένο πρόγραμμα διάρκειας 6 εβδομάδων και θα βοηθήσει σε με διάφορους τρόπους. Σίγουρα ο ένας είναι η όθηση προς το εμβολιαστικό πρόγραμμα και είναι, αν θέλετε, και μια επιβράβευση προς όσους έχουν τρέξει να εμβολιαστούν εν καιρός για να βοηθήσουν τη χώρα μας να βγει από αυτή την κρίση. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι αρκετός κόσμος δυσκολεύεται να πάει διακοπές ακόμα και στο εξωτερικό, ειδικά από τη στιγμή που η Κύπρος είναι πλέον στην κόκκινη κατηγορία. Ίσως να υπάρξουν χώρες που να μην δέχονται τουρισμό από την Κύπρο χωρίς καραντίνα, για παράδειγμα. Άρα θεωρήσαμε ότι χρειαζόταν και για αυτόν τον λόγο το σχέδιο. Ο τρίτος λόγος ήταν ότι ναι, είναι δύσκολη η καιρή οικονομικά και θέλαμε έτσι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσους θέλουν να κάνουν διακοπές στην Κύπρο. Αυξήσαμε λίγο την ελάχιστη διαμονή από 2 βράδια, έχει πάει στα 3, διότι εντάξει βρισκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού. Θέλουμε να κινείται η τουριστική οικονομία και άλλες μέρες, όχι μόνο το Σαββατοκυριακό. Και ο τέταρτος λόγος, οπωσδήποτε, βλέπουμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας γενικότερα, όχι μόνο τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλήματα, αλλά και οι οργανωτές ταξιδίων που εδρεύουν στην Κύπρο, τα ταξιδιωτικά γραφεία δηλαδή, και τα εστιατόρια και οι κοινότητες, τα μαγαζάκια κτλ. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να δώσει όθηση και μια ανάσα τη δεδομένη στιγμή και στις επιχειρήσεις, αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, κυρία Φορίδου, παρόλο που μέσω αυτού του προγράμματος για αυτές τις 6 εβδομάδες θα μπουν στην οικονομία από μέρους του Υφυπουργείου 3 με 4 εκατομμύρια και ακολούθως θα είναι πολλαπλασιαστικό το όφελος για την οικονομία και ιδιαίτερα για τις τοπικές περιοχές, σίγουρα δεν μπορεί αυτή η όθηση να αντικαταστήσει πλήρως το τι θα είχαμε από τον εισερχόμενο τουρισμό. Άρα είναι μια όθηση, κάτι που ελπίζουμε να βοηθήσει όλους και να κάνουν διακοπές, αλλά και να κρατηθούν στη ζωή αν είναι τουριστικές επιχειρήσεις, μέχρι να μπορέσουμε να υποδεχτούμε μεγαλύτερο κύμα τουρισμού. Θα συνεχιστεί, κύριε Περδίε, η οικονομική στήριξη του κράτους προς τον τουριστικό κλάδο? Κοιτάξτε, αυτό που ακούμε και οπωσδήποτε δεν είναι στις αρμοδιότητες του δικού μας Υπουργείου, είναι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, αλλά οπωσδήποτε εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι υπάρχει αντίληψη από όλους ότι έχει πληγεί ο τομέας μας περισσότερο από τον κάθε ένα, παρόλο που όλοι εμείς ως πολίτες της χώρας έχουμε υποφεληθεί αυτές τις ελευθερίες που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες με τα ανοίγματα όλων των χώρων, της ζωής γενικότερα, διευκολύνσεις κτλ. Βλέπουμε ότι ο τομέας του τουρισμού συνεχίζει να πλήττεται από τα κρούσματα, ενώ άλλοι τομείς της οικονομίας καταφέρνουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, να μείνουν ανοιχτοί, να έχουν πελατεία, να είναι και διαδικτυακοί, ειδικά όσον αφορά το εμπόριο, ενώ εμείς του τουρισμού εξαρτώμαστε από την κατηδίαν επαφή με τον κόσμο και είναι αυτονόητο ότι επηρεάζεται αυτό από την πανδημία. Νομίζω, απαντώντας το ερώτημα σας, κυρία Φλωρίδου, ότι ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι χρειάζεται στήριξη ο τομέας και πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Μάλιστα. Και να πούμε πριν κλείσουμε ότι το νέο μέτρο επιδότησης διακοπών απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους εμβολιασμένους, κύριε Υπουργέ. Και αν ένα ζευγάρι είναι μόνο ένας εμβολιασμένος, δεν μπορεί, έτσι, να λάβει αυτό το πακέτο? Δεν μπορεί, αλλά απλώς να κάνω μια μικρή επισήμανση. Ναι. Σε αυτούς που είναι εμβολιασμένοι με τουλάχιστον μία δόση ή έχουν πρόσφατα νοσήσει
και έχουν αρρώσει, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάνε τώρα να εμβολιάσουν. Ναι, έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες, έτσι. Ναι. Και να πούμε και δύο λόγια για τη διαδικασία, δηλαδή πώς θα γίνεται, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για να αιτηθεί αυτό το επιδοτημένο πακέτο διακοπών. Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Αφορίδη. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι μέχρι αύριο τελειώνει η ημερομηνία για τις υποψηφιότητες υποβολής ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις και αρχές της άλλης εβδομάδας θα μπορέσει να αναρτηθεί η λίστα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου. Θα είναι μια λίστα η οποία θα περιέχει όχι μόνο ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα, αλλά και τουριστικά γραφεία, για να μπορέσει κάποιος να κλείσει και μέσω τουριστικού γραφείου, εάν θέλει να κλείσει ένα πακέτο που να περιέχει και άλλες εμπειρίες ή δραστηριότητες. Λοιπόν, άρα αυτή η λίστα θα είναι αναρτημένη από Δευτέρα, σε ελπίζω, και ακολούθως το μόνο που πρέπει να κάνει ο πολίτης είναι με βάση τη λίστα να προχωρήσει σε κρατήσεις απευθείας, είτε με το τουριστικό γραφείο είτε με το κατάλημα της αρεσκίας του, να πάει να περάσει καλά στην αναχώρηση, δηλαδή στο check-out θα πάρει το τιμολόγιο με μια έκπτωση της τάξης του 35% πάνω στο ανώτατο όριο των 80 ευρώ για τη διανυκτέρευση, για κάθε διανυκτέρευση, και από εκεί και πέρα όλα τελειώνουν. Δεν χρειάζεται ο πολίτης να επανέλθει προς εμάς στο Υφυπουργείο είτε για να λάβει κάποια χρήματα, είτε να δώσει αιτήσεις, είτε δικαιολογητικά κτλ. Επιτόπου θα γίνεται η συναλλαγή. Ναι. Εκεί θα γίνεται η συναλλαγή, εκεί θα δείξει ο πολίτης ότι μάλιστα έχω εμβολιαστεί ή έχω νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, θα μείνει κανονικά, να περάσει όμορφα, θα πληρώσει την τιμή που του αναλογεί μείον 35% και ακολούθως είναι πλέον μεταξύ του επιχειρηματία και του Υφυπουργείου να δοθεί αυτό το 35% στην επιχείρηση. Άρα ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο θα πάρει αμέσως ουσιαστικά αυτή την επιχορήγηση, αυτό το επίδομα, χωρίς να χρειαστεί να μπει σε χρονοβόρες διαδικασίες και συναναστροφές μαζί. Απλά για τις οικογένειες με παιδιά, τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ? Από τη στιγμή που δεν μπορούν να εμβολιαστούν τα παιδιά κάτω των 16, σημαίνει ότι αυτά τα άτομα δεν θα χρειάζεται να έχουν εμβολιαστεί. Όμως μεταξύ των ηλικιών 12 και 15 θα χρειάζεται τεστ, όπως εξάλλου ισχύει και στις πύλες εισόδου. Rapid test ή PCR. Rapid test. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περδιέ. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Εμείς επιστρέφουμε τώρα στα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Υγείας και συνδεόμαστε αμέσως με τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΥΚΑ. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεβέντη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι έντονη η αντίδρασή σας από την εξαγγελία των μέτρων. Ποια είναι τα σημεία στα οποία διαφωνείτε, κύριε Λεβέντη? Καταρχήν, είναι ένα μέτρο το οποίο καλούμαστε να εφαρμόσουμε αύριο. Το διάταγμα δεν έχει επίσημα κυκλοφορήσει ακόμη και δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Ακούμε διάφορα τα οποία συγκρούονται και μεταξύ τους και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, πέραν από την έντονη μας διαφωνία βέβαια, και μπροστά και σε αυτό το στοιχείο, το ότι δεν γνωρίζουμε τι θα προνοεί ακριβώς και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα ασκούν τους ελέγχους. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, είναι υπεύθυνοι, έτσι, οι διευθυντές της κάθε επιχείρησης που θα πρέπει να διενεργούν αυτό τον έλεγχο. Ωραία, αύριο βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία με τον Υπουργό στη συνάντησή μας να επιχειρήσουμε να ανατρέψουμε βέβαια. Ναι, γιατί αντιδράτε όμως, γιατί δεν το δέχεστε αυτό το μέτρο? Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες που λίγο κι εσείς επιχειρήσετε προηγουμένως να περιγράψετε στη Μαργαρίτα για τους εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει πρακτική δυσκολία στην εφαρμογή σε αρκετούς χώρους. Ναι. Τώρα βέβαια, αν ένας χώρος είναι ανοιχτός, ρωτάω εγώ, ο κύριε Λεβέντη, και δεν μπορούν να ελεγχθούν όλοι όσοι πάνε να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι έτσι. Την ώρα όμως που θα παραγγείλουν, μπορεί ο σερβιτόρος ή ο υπεύθυνος να πάει κοντά τους και να τους ζητήσει το πιστοποιητικό αυτό? Και αν δεν το έχουν, θα πρέπει να αποχωρήσουν, θα τους ζητήσει να φύγουν. Ναι. Θα είναι εξουσιοδοτημένοι και οι σερβιτόροι, αυτά δεν τα γνωρίζουμε, γιατί ακούγαμε προηγουμένως και την κυρία Λοϊζίδη, η οποία έλεγε ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα εξουσιοδοτημένα άτομα και γενικά είναι μία πρόνοια η οποία μόνο προβλήματα
κόντρες και αφίαστες παρεξηγήσεις θα προκαλέσει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και το όφελος ακριβώς ποιο θα είναι εφόσον τηρούνται όλα τα υπόλοιπα μέρη και πρόνοιες του πρωτοκόλλου. Τηρούνται όμως, κύριε Λεβέντη, τηρούνται. Αν τηρώντουσαν, θα φτάναμε σε αυτό το σημείο να έχουμε σχεδόν 1000 κρούσματα. Εντάξει, δεν έχουμε 1000 κρούσματα γιατί δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα. Έχουμε 1000 κρούσματα για διάφορους λόγους. Γιατί και πριν λειτουργούσαν τα κέντρα αναψυχής, αλλά δεν είχαμε αυτή την κατακόρυφη άνοδο. Και πέρσι λειτουργούσαμε. Ναι, πέρσι δεν είχαμε την ειδική μετάλλαξη όμως. Εντάξει, γιατί να την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν είναι όμως. Τι εννοείται γιατί να την έχουμε. Ναι, ένας λόγος που υπάρχει αυτή η ηλικιώδης μετάδοση οφείλεται στην ειδική μετάλλαξη, κύριε Λεβέντη. Το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πόσο μεταδοτική είναι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί είμαστε και η μόνη χώρα που είναι στην κόκκινη κατηγορία στην Ευρώπη. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία, με ένα πληθυσμό η Βουλγαρία στα 7 εκατομμύρια, με μόνο σχεδόν το 12% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί, είναι στην πράσινη κατηγορία, διεξάγει περίπου 15.000 θέσεις τη μέρα και βρίσκει περίπου 100 θετικά κρούσματα. Και η Ρουμανία. Και είναι στην πράσινη κατηγορία. Και σε ανάλογα ποσοστά περίπου κινείται και η Ρουμανία. Και προσπαθούμε να βρούμε άκρη για να είναι. Υπονοείται κάτι, δηλαδή, ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί το αναφέρετε αυτό. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Σαν τι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί για να μην ειλικρινείς, βρίσκω και αδικαιολόγητα ψηλά. Ναι, αλλά δεν γίνεται να λέτε κάτι τέτοιο και να να αφήνουμε τις εντυπώσεις στον αέρα. Όταν λέμε κάτι, πρέπει να το τεκμηριώνουμε, κύριε Λεβέντη. Δεν έχει κάτι για να τεκμηριώσω. Απλώς αναφέρω συγκεκριμένα στατιστικά και θα μπορούν οι ειδικοί να μας ερμηνεύσουν τι είναι αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Που δεν, από ό,τι πληροφορούμε, δεν λαμβάνουν και πάρα πολλά αυστηρά μέτρα, όπως το κυκλοφορά άνετα, δεν φορούν μάσκα, εκτός αν έχουν αυξημένο νοσοποιητικό σύστημα, καλύτερο από το δικό μας. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί θεωρώ υπερβολικά ψηλά τους δικούς μας αριθμούς και τα ποσοστά. Ωραία. Πείτε μας τώρα, αύριο θα συναντηθείτε με τον νέο Υπουργό Υγείας. Έχετε εισηγήσεις, τι θα του πείτε, τι θα ζητήσετε από τον νέο Υπουργό Υγείας. Σίγουρα η πρώτη μας θέση είναι ξεκάθαρη ότι δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη του ελέγχου, η οποία βέβαια επεκτείνεται τώρα και πέραν της προηγούμενης ευθύνης που είχαμε, ότι παρεχόμαστε και θεματικές ποινές ή και άλλες επιπτώσεις και τιμωρίες. Αυτό εκ των πραγμάτων δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τους πλήστους επιχειρηματίες. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε με ένα τέτοιο τρόπο που να γίνεται αποδεκτή η πρόνοια αυτή από την πλειοψηφία των επιχειρηματιών. Έχουν ήδη όμως εξαγγελθεί μέτρα για τη Δευτέρα, ναι. Μέτρα. Τα οποία θα κινούνται έτσι στη σφαίρα της έντονης διαμαρτυρίας, με μοναδικό σκοπό βέβαια ότι περιμένουμε να ακούσουν με την δέουσα προσοχή όλες αυτές τις ανησυχίες. Και στο μέλλον, καλό είναι τέτοιες πρόνοιες να τη χάνουν μια διαβούλευση εκ των προτέρων μαζί με αυτούς οι οποίοι θα τους καλέσει η πολιτεία να εφαρμόσουν, να ακούσουν τις ανησυχίες τους, τις δυσκολίες και στο τέλος να συνομολογείται μια τέτοια πρόταση η οποία να γίνεται αποδεκτή και εφαρμόσιμη στο σύνολό της και να μην υπάρχουν αυτές οι έντονες αντιδράσεις. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι ξαφνικά ξυπνήσαν όλοι στη βιομηχανία των κέντρων αναψυχής και αποφασίσαν ότι για το έτσι θέλω να αντιδράσουν σε αυτή την πρόνοια. Υπάρχουν και άλλες πρόνοιες που δεν δέχονται παρά το γεγονός ότι μπορεί να διαφωνούν, αλλά αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των καιρών, της στιγμής, της πανδημίας. Μοιαζόμαστε όλοι για τη δημόσια υγεία, αλλά κάπου τα πράγματα θα πρέπει να γίνονται και με έναν άλλο τρόπο που κατά την άποψή μας μέχρι σήμερα δεν γίνονται ή έχουν γίνει σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ναι, διαφωνείτε, κύριε Λεβέντη, και με την αύξηση των θαμώνων σε κάποιους χώρους μόνο για εμβολιασμένους όμως. Να σας πω ότι, γιατί μου τηλεφωνούν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, μικροί ως επιτοπλίστων, οι οποίοι προβληματίζονται για το τι θα πράξουν. Να πούμε ότι αυτή η πρόνοια, σε περίπτωση που ένας επιχειρηματίας θα αποφασίσει να την εκμεταλλευτεί,
αφορά μόνο στην ουσία πολύ μεγάλους χώρους σε τετραγωνικά, όπου θα επιχειρήσουν να κερδίσουν περισσότερους σταμόνες. Οι μικροί χώροι δεν έχουν να υποφεληθούν κάτι, εκτός αν αποφασίσουν ήδη να θέσουν ένα τέτοιο όρο στους σταμόνες τους, ότι θα δέχονται μόνο εμβολιασμένους. Από τη μέχρι στιγμής όμως πληροφόρηση που έχουμε και φτάνουν κοντά μας, είναι ότι η πλειοψηφία των επιχειρηματιών θα περιφρονήσουν την πρόταση αυτή, την οποία βρίσκουν απαράδεκτη και διαχωρίζει τους πολίτες σε εμβολιασμένους και μη. Και πραγματικά μας λυπεί και μόνο η σκέψη που έχει γίνει για μια τέτοια πρόνοια, και εκφράζουμε και εδώ τη διαφωνία μας, αλλά εδώ δεν μπορούμε να επέμβουμε και να ζητούμε την ανάκλησή της, αλλά εναπόκειται στον κάθε επιχειρηματία να αποφασίσει εάν θα θέσει τέτοια διλήμματα στους πελάτες του, ενδεχομένως και στους διαχρονικά φίλους του χώρου του. Ναι, απλά εξηγήστε μου κάτι τελευταίο πολύ σύντομα, επειδή από αύριο ξεκινάνε αυτά τα μέτρα. Αύριο είναι η συνάντησή σας με τον Υπουργό Υγείας. Τι θα κάνετε αύριο, ενδεχομένως κάποιες από τις εισηγήσεις σας να πρέπει να περάσουν πρώτα από το Υπουργικό. Τι θα κάνετε, θα κατεβάσετε ρολά, κύριε Λεβέντη? Λογικό είναι πολύ λογικό, εφόσον θα μπούμε σε μια συζήτηση με το Υπουργείο, η συγκεκριμένη πρόνοια μπορεί να τύχει μια αναβολή για μερικές μέρες, μέχρι να ξεκαθαρίσει ακριβώς ποια θα είναι η τελική της μορφή. Διαφορετικά θα έχουμε τα προβλήματα, όλα αυτά τα οποία σας έχω περιγράψει, ενδεχομένως να αποφασίσουν οι επιχειρηματίες να μην πειθαρχήσουν. Δεν θα τους καλέσει η οργάνωση βέβαια σε μια τέτοια ενέργεια, αλλά από μόνοι τους, εφόσον ήδη αντιδρούν σε τόσο έντονο βαθμό, να αποφασίσουν να μην πειθαρχήσουν. Μάλιστα, λοιπόν. Πιστεύουμε πρέπει να ολοκληρώσετε. Ότι αυτός ο ρόλος ανήκει μόνο στην πολιτεία. Έχουν εργοδοτηθεί μερικές εκατοντάδες πρόσθετα άτομα που είχαν σκοπό να επιτηρήσουν και να εποπτεύσουν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και ό,τι αφορά στον περιλυμποκάθαρση νόμο, και πραγματικά μας θλίβει το γεγονός ότι η πολιτεία παραδέχεται δημόσια ότι έχει αποτύχει να ελέγξει την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και μεταφέρει τώρα αυτή την τεράστια ευθύνη στους δικούς μας ώμους, που δηλώνουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να τη σηκώσουμε αυτή την ευθύνη. Ναι, λοιπόν, σας είχα στείλει και κάτι προηγουμένως, δεν ξέρω αν προλάβατε να το δείτε. Δεν πρόλαβα, κύριε Λεβέντη. Να σας το πω συντομία. Είναι πάρα πολύ σύντομο όμως, γιατί έχω καθυστερήσει τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους καλεσμένους. Δεν θα καθυστερήσω πολύ. Είναι μια σύσταση που έχει σταλεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 25 του Ιούνιου και έχει να κάνει με τα τεστ τα οποία διεξάγονται, και συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι πέραν από συγκεκριμένες ομάδες δεν χρειάζεται να γίνονται αυτά τα τεστ σε ασυμπτωματικούς και υγιείς πολίτες, γιατί δεν έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν οτιδήποτε μέχρι σήμερα και έχουν και ένα τεράστιο κόστος. Και εμάς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο τώρα, να επιβάλλει η πολιτεία ότι πρέπει κάθε 72 ώρες στον πολίτη, αν θέλει να πάει να πιει ένα καφέ, θα πρέπει να προβαίνει σε αυτό το τεστ. Και από την 1η του Μάη, αν θέλει να πιει καφέ, θα πρέπει να πληρώνει και τα έξοδα για την διενέργεια αυτού του τεστ. Αν υπάρχει άλλος τρόπος αναχαίτησης της πανδημίας, καλά κάνετε να τον καταθέσετε στον Υπουργό, κύριε Λεβέντη, γιατί υπάρχει ατομική ευθύνη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάποιοι ασυνείδητοι μπορεί να είναι, να το γνωρίζουν ότι είναι και να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, να είναι θετικοί εννοώ στον ιό. Είδαμε ότι δεν τηρούνται τα μέτρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις και όλοι έχουμε την προσωπική μας ατομική μας ευθύνη. Πρέπει να κλείσω, πάω στον επόμενο καλεσμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί παραμένουμε στο θέμα. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κέντρων Διασκέδασης μαζί μας. Κύριε Βασιλείου, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θέλω να ακούσω ποια είναι η δική σας αντίδραση στα νέα μέτρα. Αν είστε σύμφωνοι εσείς ή αν υπάρχει αυτή η αντίδραση, όπως είδαμε από τον κύριο Λεβέντη, από τον Μπασικά. Κυρία Φλωρίδου μου, μαζί είχαμε συζητήσει από το 2020 τον Νιόβρη το θέμα του Liberty Pass και πόση ασφάλεια θα μπορούσε να δημιουργήσει στους χώρους τους δικούς μας, που είναι νόμιμοι, αδειοδοτημένοι και εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν διασκέδαση. Άρα το καλωσορίζετε και το υιοθετείτε με τα χαρά σας, κύριε Βασιλείου, εσείς. Βεβαίως, διότι είναι ίσως το μοναδικό μέτρο που έχει μείνει
για να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας την υγειονομική τους ασφάλεια, στο προσωπικό μας και σε εμάς τους ιδίους. Με την καρπάζουσα ταχύτητα που έχει ο ιός, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια μέτρα πρέπει να παρθούν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους χώρους τους δικούς μας που πρέπει να ξανατονίσω είναι εσωτερικοί και διαθέτουν και συστήματα εξαερισμού αέρος δια νόμου, εμείς το καλωσορίζουμε. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και δεν θέλω, και θέλω να το τονίσω μάλιστα, είναι να μην συγχύζονται οι χώροι διασκέδασης, τα κέντρα διασκέδασης με τους χώρους διασκέδασης. Διότι τα κέντρα διασκέδασης είναι αδειοδοτημένα. Οι χώροι διασκέδασης μετατρέπει ο καθένας όποιον χώρο έχει αδειοδοτημένο ή μη και τον κάνει χώρο διασκέδασης και είναι υπαίθριος. Τέτοιοι χώροι με βάση την νομοθεσία δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και ίσως να υπάρχουν και τα διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή είτε των πρωτοκόλλων είτε των εξόφθαλμων μέτρων τα οποία θα οδηγήσουν σε απάντηση από το πρόβλημα. Μισό λεπτό, κύριε Βασιλείου. Δηλαδή τα κλαμπς τα οποία λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, αυτά δεν έχουν άδεια λειτουργίας? Σας το έχω ξαναπεί. Δεν υπάρχει κλαμπ το οποίο είναι υπαίθριο. Η νομοθεσία μιλά καθαρά και λέει ότι κέντρα διασκέδασης είναι τα μουσικοχορευτικά και οι δισκοθήκες, δηλαδή τα κλαμπς. Όλα αυτά ευρίσκονται σε περίκληση των χώρων κουβουκλίου, όπως ονομάζεται, δηλαδή να είναι χτιστός και εκπέμπουν μουσική εντός του χώρου. Στη συνέχεια, ο περιχορύπασης και εκπομπής ήχου νομοθεσία λέει ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκπομπή ήχου σε ανοιχτούς χώρους. Ωραία. Άρα λοιπόν, πώς μετατρέπονται κάποιοι τέτοιοι χώροι και βαφτίζονται και τους υιοθετείτε εσείς, όχι εσείς προσωπικά, θεληματικά ή άθελα και να τους ονομάζετε ότι τα κέντρα διασκέδασης. Μάλιστα. Είναι κέντρα διασκέδασης αδειοδοτημένα, είναι χώροι που μετατρέπονται είτε στις παραλίες είτε οπουδήποτε αλλού, ακόμη και οι καρτίνες των δήμων που τις κάνουν για έναν καφέ μετατρέπονται σε beach bars και στη συνέχεια καταλέγουν σε party bars και οτιδήποτε θέλετε να το ονομάζετε. Ναι. Εκεί να αναζητήσουμε το λάθος. Μάλιστα. Το λέω, δυστυχώς. Ναι. Τώρα, τα μέλη του συνδέσμου σας, κύριε Βασιλείου, οι ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης, δεν έχουν κανένα πρόβλημα έτσι, είτε ο υπεύθυνος είτε ο διευθυντής, να προβαίνει να διενεργεί αυτούς τους ελέγχους, να ελέγχει τους σαμώνες, δηλαδή, αν έχουν αυτό το πιστοποιητικό? Δεν είναι θέμα προβλήματος, είναι θέμα καλής θέλησης. Σίγουρα θα είναι και κοστοβόρο, σίγουρα θα είναι και χρονοβόρο, σίγουρα και δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε αυτό το πράγμα. Υπό τις περιστάσεις όμως, και για να όλοι να τοποθετήσουμε το λιθαράκι της κοινωνικής, της εταιρικής, αλλά και της ατομικής μας ευθύνης, θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει. Συμφωνώ ότι η πολιτεία έπρεπε να το είχε κάνει. Συμφωνώ ότι εμείς είχαμε πρώτη πει στην πολιτεία να πάρει και να εργοδοτήσει χίλιους δυο τόσους υπαλλήλους κλπ. Εν πάση όμως περιπτώσει, ο διάλογος δεν θα είναι αν θα πρέπει να το κάνει η πολιτεία ή όχι, αλλά να εφαρμοστεί το μέτρο το συντομότερο δυνατό. Και εμείς σε ένδειξη και καλής θέλησης και κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης λέμε ότι ναι, θα το εφαρμόσουμε. Μένουν να συζητήσουμε με τις αρμόδιες αρχές πώς εφαρμόζεται αυτό το πράγμα, πώς το αντιλαμβάνεται η αρμόδια αρχή, τι θα πρέπει να γίνεται και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Και έχουμε φάει εδώ και μέρες και εβδομάδες αν θα συζητούμε για το Rapid, για το Liberty Pass ή για το Corona Pass. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Είδα μια ανακοίνωση νυχτερινού κέντρου στη Λεμεσό, το οποίο λέει ότι θα εφαρμόζεται από αύριο αυτό το μέτρο, ο έλεγχος δηλαδή του Safe Pass, και μάλιστα όσοι δεν προσκομίζουν μαζί τους κάτι τέτοιο, επιτόπου αν θέλουν θα υπάρχει στο χώρο εκεί συνεργείο και να κάνει, να διενεργεί rapid test, κύριε Βασιλείου. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Εγώ το είδα πάρα πολύ θετικά. Βεβαίως, και έχω και τις φωτογραφίες που είχαν γίνει την περασμένη εβδομάδα που άνοιξε
το συγκεκριμένο κέντρο διασκέδασης. Άρα έχετε καταλάβει για ποιο μιλάμε. Μιλάμε για το ίδιο. Ναι. Βεβαίως, ασχετά το γεγονός ότι δεν πρέπει να δέχονται στον αέρα, αλλά να τα πούμε και με το όνομα τους. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, ύστερα από 15 ολόκληρους μήνες, ανοίξαμε το συγκεκριμένο κέντρο, άνοιξε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα. Πέστε μου τι ευθύνη φέρει αυτός ο άνθρωπος για αυτά όλα που συμβαίνουν, τη στιγμή που μάλιστα στη δική σας εκπομπή, και λυπούμε που είμαι λίγο έντονο σήμερα, έχω καταγγείλει επανειλημμένος εδώ και 1,5 και 2 χρόνια το τι γίνεται γύρω μας. Και όλοι ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας και όλοι σφυρούν αδιάφορα. Λοιπόν, ναι, γίνεται κατάχρηση. Δεν είναι δυνατόν να καταλογίζουμε στον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με 1,000 θυσίες, ύστερα από 15 μήνες που ήταν κλειστός και έχει κλείσει ήδη και κάποια άλλα προγράμματα καλλιτεχνών κλπ. Να έχει με τόση ευλάβεια κρατήσει τα πρωτόκολλα και να πάει και ένα σκαλί παρακάτω και να διαθέτει και rapid test στους πελάτες του. Και σήμερα να αντιμετωπίζουμε εμείς, γιατί οι 1,000 είτε έχουν επώνυμο είτε δεν έχουν, είτε έχουν όνομα είτε δεν έχουν, κάνουν 1,000 παρασπονδίες και πληρώνουν οι νόμιμοι. Και πληρώνουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν και εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα. Αυτή είναι η ιστορία. Να, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλείου. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δυστυχώς και τη δύναμη και όλα, διότι έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Δεν έχουμε ξεκινήσει και οι μόνοι οι οποίοι, και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, οι μόνοι οι οποίοι θα πληγούν από τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας, είναι τα κέντρα διασκέδασης, εάν και εφόσον μείνουμε με το κοτσουρμένο νούμερο. Εάν μείνουμε με το κοτσουρμένο νούμερο, δεν θα ανοίξουν τα κέντρα διασκέδασης, διότι δεν είναι βιώσιμα. Μάλιστα. Κύριε Βασιλείου, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα των εκποιήσεων πάμε να κουβεντιάσουμε τώρα. Καλωσορίζω την κυρία Σάβια Ορφανίδου του Οδυσσή, τον κύριο Χρήση Παντελίδη, είναι τηλεφωνικός μαζί μας από το Δίκο, και τον κύριο Ηλία Μυριάνθου στις 10 με Skype. Καλό μεσημέρι και στους τρεις σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών και οι Εποπτικές Αρχές στην Φραγκφούρτη και στις Βρυξέλλες διαφωνούν με τη χρονική επέκταση της αναστολής εφαρμογής του νόμου για τις εκποιήσεις. Παρόλες τις σοβαρές επιφυλάξεις όλων αυτών, η Βουλή, και εσείς θα μας το πείτε αυτό, φαίνεται ότι θα ψηφίσει τη σχετική πρόταση νόμου που κατέθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Και θα ήθελα τα σχόλια σας, κύριε Παντελίδη, να ξεκινήσω από εσάς. Ευχαριστώ, κυρία Φλωρίδου. Ναι, καταρχάς να θυμίσουμε ότι η πρώτη αναστολή αποφασίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων, μάλιστα με την στήριξη των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, δηλαδή και του κυβερνώντος Δημοκρατικού Συναγερμού, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές και λίγη στις 31 Ιουλίου. Οι εισηγητές της πρότασης νόμου που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας κρίναμε ότι είναι αναγκαία υπό τις συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν και σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας και αλλού, και μακάρι να τελειώσουν το συντομότερο δυνατό αυτές οι συνθήκες. Κρίναμε λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να επεκταθεί αυτή η αναστολή για ακόμα 90 μέρες. Δηλαδή αυτό που τίθεται σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος είναι μια επέκταση 90 ημερών αυτού που είχαμε αποφασίσει πριν από τις βουλευτικές εκλογές και μάλιστα με κάποια τροποποίηση η οποία ακριβώς λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Κεντρική Τράπεζα και από άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Και η τροποποίηση αφορά τα κριτήρια. Είχαμε δηλαδή ως κριτήριο τον κύκλο εργασιών των 2 εκατομμυρίων. Για την ακρίβεια έχουμε αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος Ιουλίου αναστολή για επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών 2 εκατομμύρια και λέμε να συνεχίσει για ακόμα 90 μέρες για εταιρείες που θα έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 750.000. Μειώνουμε δηλαδή αυτό το κριτήριο. Είχαμε για κατοικίες αξίας 500.000 ευρώ
και μειώνουμε αυτό το κριτήριο στις 350.000 ευρώ. Έχουμε αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος Ιουλίου για αγροτοτιμάχια των 250.000 και μειώνονται στις 100.000. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι αυτή η πρόταση που κατατίθεται σήμερα λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα, κάνει μια πιο στοχευμένη προστασία και επαναλαμβάνουμε όλοι πιστεύω την ανάγκη να ρυθμιστεί το συντομότερο δυνατό το ζήτημα που θα προστατεύει, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, αυτούς που θέλουν αλλά δεν μπορούν. Και να ξεχωρίσουμε επιτέλους με εγκυρότητα τους κακοπληρωτές που μπορούν αλλά δεν θέλουν, γιατί δεν υπάρχει κανείς που θέλει να προστατεύει ένα συνειδητό κακοπληρωτή. Την ίδια ώρα είμαι βέβαιος ότι έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας που για λόγους ξένους προς τους ίδιους και παρά την επιθυμία τους δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις. Μάλιστα. Κύριε Μυριάνθου, συμφωνείτε με τις θέσεις που έχει διατυπώσει μόλις τώρα ο κύριος Παντελίδης, λαμβανομένων υπόψη των προειδοποιήσεων των εποπτικών αρχών, ότι τύχουν νέα επιμήκυνση της εφαρμογής του νόμου για τις εκποιήσεις, έστω και για τρεις μήνες, θα έχει επίπτωση στο τραπεζικό σύστημα? Κύριε Μυριάνθου, αν μ' ακούτε, δεν ξέρω, έχετε κλειστό το μικρόφωνο σας? Ναι, τώρα μ' ακούτε. Τώρα σας ακούμε μια χαρά, ναι. Λοιπόν, εμείς ως ΕΔΕ, κυρία Φλωρίδου, θα λέγαμε ότι συμφωνούμε με οτιδήποτε θα μπορούσε να δώσει ανάσες στους δανειολήπτες για να μην χάσουν τις περιουσίες τους, προσπαθώντας ακριβώς να έρθουν σε ένα διακανονισμό με τις τράπεζες για να βρεθεί η λύση στα ζητήματα που προκύπτουν σε ό,τι αφορά διαφορές υπερχρεώσεων ή κατακριστικών ρητρών. Όπως και την προηγούμενη φορά είχαμε διατυπώσει τη θέση μας ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν άλλες ρυθμίσεις, είτε σε ό,τι αφορούσε τον νόμο, τη διόρθωση του νόμου του 97 του 2018, είτε επίσης στην λειτουργία του ειδικού δικαστηρίου που θα εκδίκαζε αυτές τις διαφορές μεταξύ δανειολήπτων. Άλλωστε ήταν και μια απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια δέσμευση που αναλάβαμε ως Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, ενώ είδαμε ότι είχε κατατεθεί το νομοσχέδιο αυτό, παρόλο ότι είδαμε ότι από το 2018 προσλήφθηκαν δικαστές που θα εκδίκαζαν αυτές τις υποθέσεις, το νομοθετικό πλαίσιο δεν μπήκε σε εφαρμογή. Και την ίδια στιγμή, ενώ υπήρχε η συζήτηση για βελτίωση του νομοσχεδίου όπως είχε κατατεθεί από την κυβέρνηση, το είδαμε παραμονές εκλογών να αποσύρεται από το αρμόδιο Υπουργείο με τη δικαιολογία ότι επήρθαν αλλαγές οι οποίες άλλαζαν ριζικά την φιλοσοφία του νομοσχεδίου αυτού. Και να πω ποιες ήταν οι αλλαγές οι οποίες είχαν γίνει για να αντιληφθούν και οι πολίτες κατά πόσον άλλαζαν την φιλοσοφία. Η πρώτη αλλαγή που είχε γίνει ήταν ότι θα έδινε το δικαίωμα στο δικαστήριο να αναστέλλεται η εκποίηση του ακινήτου μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Κάτι το οποίο είναι λογικό, δεν μπορεί να είναι ένα ζήτημα σε εκδίκαση και την ίδια στιγμή η τράπεζα να συνεχίζει τις διαδικασίες εκποίησης του ακινήτου. Σε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες όπως είχε λεχθεί, θα έβγαζε απόφαση το ειδικό δικαστήριο. Αυτή ήταν η μία ρύθμιση, η βελτίωση που είχε γίνει στο νομοσχέδιο. Η άλλη βελτίωση ήταν ότι στο νομοσχέδιο αυτό του ειδικού δικαστηρίου αναφερόταν ότι δικαίωμα προσφυγής θα είχαν μόνο οι ευάλωτες ομάδες. Και διερωτούμαστε πού πάει το δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη, του ανθρώπινο, να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να βρει τη λύση, να βρει το δίκιο του. Και άλλωστε από τη στιγμή που το ειδικό δικαστήριο θα αποφάσισε ότι μέσα σε 3-4 μήνες θα έκδιδε την απόφαση, γιατί ακριβώς μία από τις δικαιολογίες που υπήρχε παλιά ήταν ότι τα δικαστήρια έπαιρναν 10-15 χρόνια να εκδικάσουν τέτοιου είδους υποθέσεις και ουσιαστικά χάνεται το δικαίωμα της τράπεζας να μπορέσει να διεκδικήσει ουσιαστικά
το λαβίν της από κάποιους από τους κακοπληρωτές. Με αυτήν τη ρύθμιση ουσιαστικά του ειδικού δικαστηρίου θα μπορούσε ακριβώς να βγει η απόφαση μέσα σε λίγους μήνες. Ως εκ τούτου, εμείς λέμε ότι με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου όπως είναι, το πρόβλημα συνεχίζει να διονύζεται. Θα δοθεί μια παράταση ακόμα 3 μήνες. Καλοδεχούμενη παράταση, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε και να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο. Τι θα γίνει μετά τους 3 μήνες? Θα έρθει η Βουλή, θα συζητήσουμε για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά που βρίσκονται ενώπιον μας? Διότι πολύ ορθά αναφέρεται από συναδέλφους της συμπολίτευσης ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε και τους καταθέτες. Και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να μην ξαναδούμε στην Κύπρο κουρέματα καταθέσεων. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και αδικίες, υπάρχουν υπερχρεώσεις που έγιναν κατά καιρούς σε κόσμο ο οποίος πραγματικά ήταν νοικοκύρης. Όλα αυτά θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Δεν μπορεί να λύουμε, να κλείουμε τις πόρτες στο δικαστήριο για τέτοιου είδους πρόσωπα, για τέτοιου είδους διαφορές, χωρίς να δίνουμε το ανθρώπινο αναφέρετο δικαίωμα στον οποιοδήποτε να βρει τη λύση στα δικαστήρια. Και η θέση μας ακριβώς είναι ότι σήμερα θα τηρήσουμε αποχή γύρω σε σχέση με το συγκεκριμένο με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, όπως στηρίσαμε και την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας άφησα τελευταία, κυρία Ορφανίδου, γιατί έχω την αίσθηση ότι διαφοροποιείται η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Φαίνεται να υιοθετεί οδυσσή της προειδοποίησης των υποπτικών άρχων και του Υπουργείου Οικονομικών. Και από την άλλη, οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι η τέταρτη κατά σειρά αναστολή των εκπλήσεων θα υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αξιώσει από τις χώριες τράπεζες αύξηση προβλέψεων. Κάτι τέτοιο βεβαίως θα κλονίσει ενδεχομένως τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, όπως είχε γίνει και το 2013 και το 2016 με τον συνεργατισμό. Λοιπόν, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μια πολύ ξεκάθαρη θέση για όλο αυτό το θέμα από την αρχή. Να πούμε ότι τόσο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όσο και η κυβέρνηση, είχε βοηθήσει, είχε συμβάλει θετικά στο να υπάρξει αυτή η αναστολή των εκποίησεων στοχευμένα μέσα από τις προτάσεις νόμου. Ακριβώς επειδή επήλθε στην Κύπρο μια πρωτόγνωρη πανδημία η οποία έχει αγγίξει όλη την ανθρωπότητα και αντιληφθήκαμε και αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα σε αυτά τις δύσκολες συνθήκες έπρεπε να προστατεύσουμε στον βαθμό που μπορούσαμε κάποιο άτομο που βρεθήκαν σε δύσκολη θέση. Όμως, το να συνεχίσουμε να αναστέλλουμε και να επεκτείνουμε ένα μέτρο το οποίο συνειδητά γνωρίζουμε ότι κάνει ζημιά στο τραπεζικό μας σύστημα, δεν είναι κάτι που μας βρίσκει μας σύμφωνος και τίνει να γίνει μόνιμο. Και εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι από το 2014 εποπτευόμαστε στα πλαίσια του προσυστήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνεπώς, δεν μπορούμε από μόνοι μας να προχωρούμε σε ενέργειες οι οποίες θα πλήξουν το τραπεζικό μας σύστημα. Οφείλουμε να παίρνουμε και είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τους κανονισμούς και τις διαδικασίες να από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό είχαμε πει εμείς ότι θα έπρεπε η εν λόγω πρόταση να σταλεί για γνωμοδότηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να πάρουμε και τη δική τους θέση. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβανόμαστε απόλυτα και συμμεριζόμαστε απόλυτα και τις θέσεις της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Τραπεζών που έχουν χτίσει το καμπανάκι και έχουν πει ξεκάθαρο ότι αυτό που πάει από προσωρινό μέτρο, το οποίο είχαμε δεχτεί και εμείς ακριβώς επειδή θέλαμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη δύσκολη θέση στην οποία την αντιμετώπιση δύσκολη θέση. Στην οποία είχαν βρεθεί κάποιοι συμπολίτες μας, τίνει να γίνει μόνιμο με μεγάλες και αρνητικές προεκτάσεις. Πρώτον, και γενικότερα στο σύστημα, δίνοντας την εντύπωση ότι στην Κύπρο δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα μέτρο το οποίο είχαμε αποφασίσει εδώ και καιρό και με βάση το οποίο μέτρο είχαμε θωρακίσει την οικονομία μας και φαινόμαστε αναξιόπιστοι στα μάτια των οίκων αξιολόγηση, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, να θυμίσω, κάνουν την αξιολόγηση και βρισκόμαστε στην επενδυτική βαθμίδα ακόμη παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε αντιμετωπίσει. Και είναι ο λόγος που μπορούμε να δανειζόμαστε σχεδόν με μηδενικά επιτόκια από τις διεθνείς αγορές. Συνεπώς, δεν μας συμφέρει καθόλου να θορυβήσουμε τους οίκους αξιολόγηση και να μας υποβαθμίσουν στο επίπεδο σκουπιδίου, γιατί όλοι βιώσαμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της κίνησης. Και δεύτερον, έχει ξεκάθαρα αρνητικές συνέπειες και πάνω στον καταθέτη και πάνω στο συνεπή διανυολήψη. Δημιουργούμε την εντύπωση ότι δεν εφαρμόζεται καμία νομοθεσία. Δημιουργούμε την εντύπωση ότι επιβραβεύουμε αυτούς που είναι στρατηγικά κακοπληρωτές, γιατί έχουν διαφανεί ποιοι είναι στρατηγικά κακοπληρωτές στα πλαίσια του ΕΣΤΙΑ. Και δημιουργούμε την εντύπωση ότι δεν είμαστε σταθεροί σε τίποτα. Και επαναλαμβάνω, το θέμα των
των εκποίησεων. Είναι το τελευταίο μέτρο που σκέφτονται οι τράπεζες ή που θα έπρεπε να σκέφτονται οι τράπεζες, και γι' αυτό είμαστε κάθετοι. Γι' αυτό και έχουμε προωθήσει τόσα άλλα εργαλεία όλοι μαζί μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά βρεθήκαν σε δύσκολη θέση. Και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει το ΕΣΤΙΑ, και στα πλαίσια του ΕΣΤΙΑ γίνεται τώρα ένα άλλο σχέδιο που έχει σταλεί για έγκριση όσον αφορά τους ευάλωτους, τους μη βιώσιμους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ούτε τα 2/3 της δόσης τους. Και έχουμε κάνει και ακόμη ένα σχέδιο, το οποίο αναμένουμε πάλι το πράσινο φως από ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το γεγονός να μετατραπεί η ΚΕΔΙΠΕ σε κακή τράπεζα, να αγοράσει τα κακά δάνεια και να μπορεί να αγοράσει τα σπίτια του κόσμου, αλλά να τους αφήνει να μένουν μέσα με αντάλλαγμα έναν ενίκιο, το οποίο θα είναι μικρότερο και από αυτή τη δόση που θα έδινα. Όλα αυτά όμως υπόκεινται στις εγκρίσεις των Ευρωπαίων εταίρων που μας παρακολουθούν και μας υποψεύουν. Και αν συνεχίσουμε να δημιουργούμε αυτιλεγόμενες καταστάσεις στην Κύπρο, που συνεχώς παίρνουν πάνω κάτω όλα αυτό το σταθερότητα που με θυσίες όλοι μας πείσαμε, τότε ζημιογόνο είναι μόνο για την Κύπρο, για την κοινωνία της και τους πολίτες. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, το έχει πει ο κύριος Σημεριάτος, θα το επαναλάβω, ότι είναι οι καταθέτες που είχαν το 2013 πληγεί το περισσότερο χωρίς να φταίνε. Είναι τα άτομα που είχαν εμπιστευτεί τις τράπεζες. Και για αυτούς τους καταθέτες δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε το τι έχουμε περάσει, και δεν πρέπει ποτέ να δημιουργούμε με τις δικές μας κινήσεις αυτές τις συνθήκες που να βάζουν σε κίνδυνο τις καταθέσεις τους. Και γι' αυτό τον λόγο κάνουμε επίκληση και έκκληση, θερμή έκκληση, σε όσους σκέφτονται την αναστολή των εκποιήσεων, να αντιληφθούν ότι πλέον δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στη σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος. Και το κλείνω με αυτό, κυρία Φορίδου, για να μην με ακρηγορήσω. Μας έχουν πει ξεκάθαρα ότι η πλειοψηφία των δανείων, το μη εξυπηρετούμενο δανείο, είναι πέρα από τα 2 χρόνια καθυστέρηση, δηλαδή δεν έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της πανδημίας. Αντιλαμβάνεστε. Συνεπώς, έχει πάρα πολλούς από αυτούς που είναι στρατηγικά κρατικοπληρωτές και διαφάνηκε από το ΕΣΤΙΑ. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσουμε και το θέμα το μη εξυπηρετούμενο δανείο, γιατί η Κύπρος είναι ακόμη πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με άλλες χώρες, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στις πιο σωστές συνθήκες για ανάπτυξη και τη διασφάλιση εργασίας, τη διασφάλιση δανείων σε νέους ανθρώπους που θέλουν να δανειστούν, σε ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, σε ανθρώπους που θέλουν να ανοίξουν την επιχείρησή τους. Εάν συνεχίσουμε να διονύσουμε αυτό το πρόβλημα που ονομάζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσα από λαθασμένες κινήσεις, το μόνο που κάνουμε είναι κακό και για τους καταθέτες και για αυτούς που θέλουν να δανειστούν και για την κοινωνία ευρύτερα. Συνεπώς, ευελπιστούμε ότι ενδεχομένως να είναι και η τελευταία φορά, εάν και εφόσον από ό,τι αντιλαμβάνουμε περάσει πλειοψηφικά αυτή η πρόταση, να είναι και η τελευταία φορά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ορφανίδου. Να δώσουμε το λόγο την ευκαιρία στον κύριο Παντελίδη για ένα καταληκτικό σχόλιο, γιατί ακριβώς υπάρχει και η επόμενη μέρα, δηλαδή μετά τους 3 μήνες, κύριε Παντελίδη, τι θα γίνει. Καταρχάς, κυρία Φλωρίδου, να διευκρινίσουμε κάτι. Όσοι είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια πριν από την πανδημία δεν σημαίνει ότι ήταν κακοπληρωτές. Διότι προηγήθηκε της πανδημίας μια πολύχρονη οικονομική κρίση, η οποία ακόμα κλονίζει την κυπριακή κοινωνία και οικονομία. Επομένως, μην δίνουμε την εντύπωση ότι ξαφνικά όλοι όσοι είχαν προβλήματα πριν ξεσπάσει η πανδημία είναι κακοπληρωτές. Υπάρχουν κακοπληρωτές. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί που ήθελαν να πληρώνουν, αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ακριβώς επειδή εισακούσαμε αυτές τις ανησυχίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, επαναλαμβάνω ότι οι εισηγητές της πρότασης έχουμε κάνει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, κατεβάζοντας τα κριτήρια, στηρίζοντας δηλαδή αυτούς που έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη ή ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα, δεν ξέρετε, το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν υπάρχει επειδή η Βουλή ψηφίζει μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Υπάρχει λόγω μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω αδράνειας λήψης μέτρων όταν έπρεπε. Θέλω για παράδειγμα να σας θυμίσω ότι αυτό που λέγεται αυτές τις μέρες από πλευράς κυβέρνησης ότι θα γίνει με την κακή τράπεζα, εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα και ο ίδιος ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος το προτείνει από το 2015 και εφαρμόζεται τώρα με 6 χρόνια καθυστέρηση. Το ΕΣΤΙΑ, για παράδειγμα, που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των εισηγητών του, αλλά περιόρισε κάπως το πρόβλημα ή, αν θέλετε, αποκάλυψε και κάποιους κακοπληρωτές,
επίσης καθυστέρησε να εφαρμοστεί, αλλά εφαρμόστηκε. Τα λέω αυτά τα δύο παραδείγματα για να σημειώσω ότι υπάρχει εξελιχτικά μια βελτίωση της κατάστασης και αυτό που θέλουμε ακριβώς να κάνουμε είναι να την βελτιώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι γίνονται βήματα τα τελευταία χρόνια, είτε με την κακή τράπεζα που πάει να γίνει τώρα, είτε με το εστία, κάτω αργά παρά ποτέ, δείχνει ότι υπήρχαν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη. Τελευταία σχολεία από εσάς, κύριε Μυριάνθου, σύντομα, αν θέλετε. Κύριε Αυτορίδου, εμείς ως ΕΔΕΚ αυτό που λέμε είναι ότι ούτε οι καταθέτες πρέπει ξανά να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση να χάνουν τις καταθέσεις τους, αλλά την ίδια στιγμή ούτε και ο δανειολήπτης πρέπει να βρίσκεται έρμιος στα χέρια του οποιοδήποτε τραπεζίτη. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι πραγματικά να δοθεί δικαιοσύνη σε όλους αυτούς οι οποίοι δανείστηκαν με τον Α ή τον Β τρόπο από τις τράπεζες, αλλά δυστυχώς λόγω είτε κατακριστικών ρητρών στα συμβόλαια, είτε γιατί δεν τηρήθηκαν πιστά οι όροι των συμβολέων, βρέθηκαν να χρωστούν υπέρογκα ποσά ενάντια στα όσα πραγματικά θα μπορούσε να όφιλε μέσα από το συγκεκριμένο συμβόλαιο δανεισμού και της αποπληρωμής η οποία γινόταν. Γι' αυτό εμείς ζητούμε και θέλουμε ουσιαστικά να αποδίδεται δικαιοσύνη, να μπορεί ο δανειολήπτης να προσφεύγει στα δικαστήρια και να παίρνει ακριβώς το οποίο, αυτό που δικαιούται, ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο, όπως και η τράπεζα. Εάν πραγματικά δικαιώνεται στα δικαστήρια, να έχει την ευκαιρία αναμφίβολα να προχωρήσει σε εκποιήσεις, χωρίς περιορισμούς, χωρίς οτιδήποτε και με συνοπτικές διαδικασίες. Αλλά είναι τεράστιες οι περιπτώσεις οι οποίες έρχονται καθημερινά κοντά μας, τις οποίες βλέπουμε αυτές τις αδικίες να παρουσιάζονται. Άρα, γιατί φοβούνται είτε οι τραπεζίτες είτε οι οποιοδήποτε άλλοι στο να μπορέσει να λειτουργήσει πραγματικά μια δικαστική διαδικασία η οποία να αποδίδει αυτή την δικαιοσύνη, να αποδίδει το δικαίωμα στον κάθε πολίτη να μπορεί να προσφεύγει στο δικαστήριο και να παίρνει την απόφαση η οποία είτε θα τον δικαιώνει είτε θα τον καταδικάζει. Και το φοβούνται αυτό και γιατί δεν το θέλουν αυτό οι τράπεζες ή οι κυβερνώντες. Νομίζω πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερώτημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Μυριάνθου. Τελευταίο σχόλιο και από εσάς, κύριε Ορφανίδου. Καλή αργά παρά ποτέ, γιατί άργησαν. Ακούσαμε από τον κύριο Παντελίδη να μας λέει να ληφθούν τα μέτρα όταν έπρεπε. Να θυμίσω στον κύριο Παντελίδη ότι για να γίνει κακή τράπεζα έπρεπε να υπάρχει κράτος με ευρωστία και να μπορεί και τα δημόσια οικονομικά να το σηκώνουν. Το ίδιο να σηκώνει και το δημόσιο χρέος. Το 2013 που έγινε η εισήγηση από τον κύριο Παπαδόπουλο και δεν ήταν το 2015, ήταν από το 2013, μόλις είχε έρθει η Τρόικα, το θυμάμαι πολύ καλά. Δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει η Κύπρος στο να δημιουργήσει μια κακή τράπεζα. Έπρεπε να βρούμε τα χρήματα να πληρώσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί στα αποθεματικά μας είχαμε μόνο για ένα μήνα για τους μισθούς να στείλουμε. Θυμίζω. Όταν καταφέραμε και στήσαμε την οικονομία, όταν καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας, όταν μειώσαμε το δημόσιο μας χρέος με αποτέλεσμα να μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε επιπρόσθετο δημόσιο χρέος για να κάνουμε την κακή τράπεζα, αυτό το πράξαμε και τώρα το σχέδιο ακριβώς είναι ενώπιον του αρμόδιου ευρωπαϊκού οργάνου για να μπορέσει να εγκριθεί αυτό το σχέδιο που λέμε πρόγραμμα ενοικίου έναντι δόσης. Και να τονίσω ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί ως αρρωγός σε αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Και όχι στου στρατηγικοπληρωτέ, πρώτα μέσα από το εστία και ιδιαίτερα μέσα από το εστία 2, το λεγόμενο, που θα αφορά αυτού του μη βιώσιμου ευάλωτου συμπολίτε μα, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Υπάρχει ακόμη ένα σχέδιο που αναμένουμε την έγκριση και τώρα μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το ενίκιο έναντι τη δόση, που είναι αυτό και ο βασικό τρόπο που μπορούμε να προστατεύσουμε αυτού του ανθρώπου. Οι υπόλοιποι είναι άτομα που στρατηγικά ενδεχομένω να μην μπορούν να μην πληρώνουν τόσα χρόνια και δυστυχώ με όλη αυτή την παράταση στην αναστολή των εκποιήσεων. Δεν φτάνει που δημιουργούμε πρόβλημα και στη χώρα μας, δημιουργούμε και αντικίνητρο σε αυτούς που είναι συνεπείς και πληρώνουν. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι για το ειδικό δικαστήριο, εμείς το έχουμε φέρει το ειδικό δικαστήριο με εγκριμένο όπως θα έπρεπε με βάση τις προδιαγραφές, γιατί έχω τονίσει ξανά ότι δεν λειτουργούμε από μόνοι μας. Από το 2014 είμαστε σε ένα ευρωσύστημα και υπήρχαν συγκεκριμένες πρόνοιες. Δυστυχώς η Βουλή των Αντιπροσώπων εν τη Σοφία τη είχε αλλάξει άρδινα αυτές τις πρόνοιες και το είχε
είχε δημιουργήσει δυστυχώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλαμε να δημιουργήσω για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να το αποσύρουμε. Γι' αυτό το λόγο αποσύρθηκε. Όχι επειδή δεν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε αυτό το ειδικό δικαστήριο, αλλά επειδή έτσι όπως είχε καταστεί στο τέλος από όλες τις τροπολογίες, δεν θα μπορούσε να είναι βιώσιμο, λειτουργικό και να εξυπηρετεί το σκοπό για το οποίο δημιουργείται. Ευελπιστούμε, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, ότι θα αντιληφθούμε όλοι σε αυτόν τον τόπο ότι πλέον είμαστε σε ένα νεκρό σύστημα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας κάποια πράγματα, ότι δημιουργούμε πολύ άσχημη εντύπωση για τη χώρα μας στο εξωτερικό και στους επενδυτές. Και μακάρι να είναι η τελευταία φορά που προχωρούμε σε αυτή την αναστολή, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και τους καθέτες και τους συνεπείς δραδιολήψεις. Οι υπόλοιποι προστατεύονται από τα άλλα μέτρα που έχει ήδη προωθήσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ορφανίδου, κύριε Μυριάνθουσα, κύριε Παντελίδη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό υπόλοιπο, σας εύχομαι. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα. Πάμε διαφημίσεις. Ναι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Ντουμπάι επίτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο Τζεμπέλ Αλί. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Μάρκου. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί του Ντουμπάι. Όπως έχει γίνει γνωστό, ανατινάχθηκε ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο ήταν κυροβολημένο για εργασίες στο λιμάνι. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Ντουμπάι, δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και για θύματα. Να πούμε ότι το οστικό κύμα που προκλήθηκε ύστερα από την τρομακτική αυτή έκρηξη έγινε αισθητό σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων και ταρακουνήθηκαν και έσπασαν τζάμια σε πολλά κτίρια. Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς που προκλήθηκε, καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν θυμάτων. Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου και του διαδικτύου με σχετικά βίντεο και εικόνες, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις αυτόπτων μαρτύρων για μερικά λεπτά επικράτησε το απόλυτο χάος στην περιοχή, καθώς κανείς δεν γνώριζε για το τι είχε πραγματικά συμβεί. Οι αρχές του Ντουμπάι έχουν αρχίσει ήδη έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, ενώ η κυβερνητική υπηρεσία τύπου των Εμμυράτων τόνισε ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και πως δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή για τραυματίες. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πίσω στα δικά μας, σε προειδοποιητική στάση εργασίας κατέρχονται οι ναυαγοσώστες. Πάμε στον πρόεδρο του Συνδέσμου, κύριε Αραβή. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακράδες σας. Λοιπόν, πείτε μας για ποιο λόγο προβαίνετε σε αυτή τη στάση εργασίας. Κοιτάξτε, υπάρχουν ναυάγια αιτήματα των ναυαγοσωστών τα οποία εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες. Περιμέναμε κάποια ανταπόκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία ήρθε σήμερα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω από την πόρτα του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχω καλεστεί η ώρα 3 για συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό και θα συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία μας αφορούν, όπως είναι η αναβάθμιση της κλίμακας των ναυαγοσωστών, η πρόσληψη περισσότερων 12 ναυαγοσωστών, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας, η αγορά νέου εξοπλισμού. Θα αναμένουμε μετά τη συνάντηση που θα έχουμε τώρα σε λίγα λεπτά να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και αναλόγως θα συνεχίσουμε με τα μέτρα τα οποία έχουμε ανακοινώσει. Εκτός και αν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, κύριε Αραβή, αν πάρετε διαβεβαιώσεις. Κοιτάξτε, ναι. εάν έχω γραπτές διαβεβαιώσεις, ναι. όχι προφορικές, εάν έχω γραπτές διαβεβαιώσεις ότι κάποια από τα αιτήματά μας θα ικανοποιηθούν, τότε θα συνεχίσουμε με μια στάση εργασίας, η οποία θα είναι προοδευτική. Για αύριο, έτσι, είναι για αύριο, η στάση εργασίας. Ναι, θα συνεχίσουμε με την προειδοποιητική μας στάση εργασίας και για τα περαιτέρω μέτρα θα το δούμε, ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση απέναντι μας. Ναι. Τι ώρες θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας? Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί αύριο από η ώρα 10.30 το πρωί μέχρι η ώρα 1.30 το μεσημέρι. Καλούμε τον κόσμο να είναι ενήμερος ότι δεν θα υπάρχουν ναυαγοσώστες. Να το έχουν υπόψη τους, να προσέξουν ιδιαίτερα
αυτές τις ώρες, αν θα πάει για κολύμπη, να γνωρίζουν ότι δεν θα καλύπτονται οι παραλίες από ένα βάθος. Σε όλη την Κύπρο, έτσι, σε Παγκύπρια. Όλη την Κύπρο, ναι, Παγκύπρια. Ούτε και λίγοι ενδεχομένως να είναι εκεί, ως, να επιβλέπουν την κατάσταση ως προσωπικό ασφαλείας, κύριε Αραβή. Δεν θα υπάρχει κανένας. Δεν θα υπάρχει κανένας, θα είναι κλειστή η πύργη και το καλούμε το κοινό σαν Παγκύπριο σύνδεμο σε επαγγελματιό να παρουσιαστώ να το γνωρίζει αυτό. Ναι. Για την υλοποίηση των αιτημάτων σας, έχετε δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Για την υλοποίηση των αιτημάτων μας έχουμε δώσει, είχαμε δώσει πολλά χρονοδιάγραμματα τα οποία δεν τηρήθηκαν. Ναι. Και δεν λήφθηκαν υπόψη, γι' αυτό είχαμε εξακίνει την στάση εργασίας. Τώρα ο κύριος Υπουργός ευαισθητοποιήθηκε, μας κάλεσε τώρα σε συνάντηση. Τι ώρα θα είναι η συσκέψη? Τώρα. Είμαι έξω από την πόρτα. Μάλιστα. Είμαι έξω από την πόρτα. Λοιπόν, ωραία. Σας αφήνουμε έτσι να μιλήσετε με τον Υπουργό και για ό,τι νεότερο θα τα ξαναπούμε, κύριε Αραβή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τώρα, αλλάζουμε και πάλι θέμα, καθώς χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Παγκύπριων εξετάσεων και η κατανομή των θέσεων στα ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. 10 οι προτεύσαντες που εξασφάλισαν το 20. Πάμε τηλεφωνικό στην Ηρώ Ιωάννου, ένα από τα παιδιά που πέτυχαν τον απόλυτο βαθμό. Καλό σου μεσημέρι, Ηρώ. Καλό μεσημέρι. Και καταρχήν πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι τα συναισθήματά σου? Περιέγραψε μας τα λίγο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ακόμα λίγο ξαφνιασμένη, διότι η αλήθεια δεν το περίμενα. Έχοντας, ας πούμε, υπόψη μου πώς ήταν τα γραπτά φέτος, τι βαθμούς περίμενα από τις εξετάσεις, όμως είμαι περήφανη, διότι πέτυχα έναν στόχο που ήταν μακροχρόνιος. Τον είχες δηλαδή αυτό το στόχο από μικρή Ηρώ? Ναι, σίγουρα. Η επιτυχία στις Παγκύπριες εξετάσεις είναι ένας στόχος που βάλθηκε, να πούμε, στα πλάνα μου από την πρώτη ηλικίου, όταν ξεκίνησε, ας πούμε, η προετοιμασία. Σε ποια σχολή και πανεπιστήμιο έχεις εξασφαλίσει θέση, να πούμε και στους τηλεθεατές που μας ακούνε? Στη σχολή κλασικών σπουδών και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ωραία. Θα την κρατήσεις τη θέση σου στο Πανεπιστημίο Κύπρου ή θα περιμένεις και τα αποτελέσματα για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας? Για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας η αλήθεια δεν θα περιμένω, όμως είναι ακόμα βέβαιο αν θα κρατήσω τη θέση, διότι ένα από τα όνειρα μου είναι να ασχοληθώ με την υποκριτική και γι' αυτόν ήδη έκανα κάποιες αιτήσεις στο εξωτερικό, σε δραματικές σχολές, οπότε από τη στιγμή που περιμένω απάντηση από εκεί, δεν είμαι ακόμα σίγουρη αν θα κρατήσω τη θέση. Θα το ήθελα όμως πολύ. Ηθοποιός λοιπόν και όχι φιλολόγος? Αν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια, σε μια σειρά φθήνουσα, να το πούμε, το πιο σημαντικό για μένα είναι το θέατρο, όμως σίγουρα οι κλασικές σπουδές είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο για την επίτευξη του απότερου μου στόχου, διότι φαντάζομαι όλοι γνωρίζουμε για το τι μπορεί να προσφέρει η αρχαία ελληνική γραμματεία όσον αφορά στο θέατρο, όπως για παράδειγμα το αρχαίο δράμα κτλ. Ναι. Ηρώ, πόσο δύσκολες ήταν οι δύο τελευταίες χρόνιες, δεδομένου και των συνθήκων που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας? Ήταν αναμφίβολα αρκετά δύσκολες, όχι μόνο από πλευράς διαδικτυακών μαθημάτων, εγκλισμού, απομόνωσης κτλ. Αλλά και όσον αφορά στη ψυχολογία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, φαντάζομαι, ήταν αρκετά δύσκολα. Ήθελε πάρα πολύ δύναμη ψυχής να ξεπεράσουμε τα εμπόδια
που μας έφερε συνέχεια η πανδημία, όμως νομίζω καταφέραμε να τα ξεπεράσουμε με επιτυχία. Mm-hmm. Τι χρειάζεται ένας μαθητής να κάνει για να είναι ο Άριστος των Αρίστων? Και θυσίες έχεις κάνει εσύ, θα θέλαμε να μας πεις, αλλά και οι γονείς σου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έκανα τρομερές θυσίες. Σίγουρα κάποιες εξόδους τις περιόρισα. Περισσότερο διάβασμα ίσως? Περισσότερο δεν ξέρω αν ήταν. Σίγουρα πολύ πιο οργανωμένο και πολύ πιο συστηματικό. Mm-hmm. Δηλαδή η επιπλέον δουλειά ήλθε με το γεγονός ότι οργανώθηκα από πριν. Δηλαδή έπρεπε πρώτα να οργανώσω το διάβασμά μου. Και μετά βέβαια να ακολουθήσω το πρόγραμμα έτσι όπως το είχα οργανώσει. Όμως δεν θεωρώ ότι διάβασα, μάλλον για οποιασδήποτε εξετάσεις θα διάβαζα το ίδιο όσο διάβασα και στις Πανκύπριες. Μάλιστα. Και τώρα για το επόμενο διάστημα, διακοπές και χαλάρωση? Ευελπιστούμε πως ναι, πάντα με προσοχή. Έτσι, ναι. Είναι κακέ των μέτρων και της ραγδαίας αυτής εξάπλωσης του ιού. Πρέπει να είσαστε εσείς ιδιαίτερα οι νέοι, πάρα πολύ προσεκτικοί οι Ρώμου. Ναι. Και πάλι την αγάπη μας και τα συγχαρητήρια μας για αυτή ευχαριστώ την πρωτιά. Πολύ. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Και να συνδεθούμε τώρα με τον Παναγιώτη Δημητρίου, ένα άλλο πρωτεύσοντα μαθητή των Πανκυπρίων. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Καλό σας μεσημέρι. Συγχαρητήρια και να μας πεις και πώς νιώθεις για αυτή σου την επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια και που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Mm-hmm. Νιώθω καθυθυσιασμένος, όπως και τη συμμαθητρία μου την Ιρώ. Δεν το περιμένω ότι εγώ το τέτοιο αποτέλεσμα. Ήμουν σίγουρος για την προσπάθειά μου ότι από αυτά που έγραφα ότι ήμουν χαλαρός στις εξετάσεις, δεν είχα άγχος, άρα θα εξασφάλιζα μια θέση στον τομέα που ήθελα, που είναι η πληροφορική. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν το είχα ούτε καν ως στόχο, ούτε ως στα πιο μακρινά μου όνειρα. Και γι' αυτό η χαρά μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη όταν ανακάλυψα ότι πέτυχα μια τέτοια θέση. Στην πληροφορική λοιπόν. Ναι, μάλιστα. Mm-hmm. Και με τι θέλεις να ασχοληθείς, τι θέλεις να κάνεις? Θα ήθελα να ακολουθήσω μετά το πτυχίο του προγραμματισμού της πληροφορικής, την ειδίκευση του αναλυτή συστημάτων ή ενδεχομένως cyber, που ασχολούνται με το έγκλημα μέσω διαδικτύου, που πραγματικά είναι κλάδι που τώρα αναπτύσσονται και είναι καινούργιοι κλάδοι, αφού η πληροφορική είναι και η επιστήμη του μέλλοντος, όπως πολλοί την αποκαλούν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα ειδικά να ανακαλύψω αυτόν τον τομέα. Ήταν η πρώτη σου επιλογή, Παναγιώτη, η πληροφορική? Ναι, ήταν ο στόχος μου από την αρχή η πληροφορική και χαίρομαι πάρα πολύ που το κατάφερα. Mm-hmm. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Νομίζω το μυστικό μου φέτος ήταν οργανωμένο διάβασμα, πρόγραμμα πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα αυτό περιέχει φυσικά για την ψυχαγωγία και τα ενδιαφέροντα του μαθητή, έτσι ώστε να μην τον καταπίνει στην ουσία το διάβασμα και να μην μπορεί να αποδώσει στις εξετάσεις λόγω κούρασης και άγχους. Γι' αυτό το μυστικό και το κλειδί της επιτυχίας νομίζω είναι μια ισορροπία μεταξύ στο διάβασμα και στον ελεύθερο χρόνο. Η σωστή οργάνωση. Αυτό μας είπε και η Ρο προηγουμένως. Θέλω να ρωτήσω και σένα για την χρονιά και τη φετινή αλλά και την περσινή. Πόσο δύσκολο ήταν, ήσασταν στην τηλεκπαίδευση, εξ αποστάσεως διδασκαλία. Είχαμε όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας. Ναι, ήταν πρωτόχρονες εμπειρίες, όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος και από τη δουλειά του Υπουργείου που έτρεξε πολύ γρήγορα και μας τακτοποίησε με την ηλεκτρονική μάθηση, έτσι ώστε μέσω του διαδικτύου να καταφέρουμε να μάθουμε αυτά που έπρεπε και να γράψουμε Πανκύπριες στο τέλος της χρονιάς με αρκετή επιτυχία. Σίγουρα δεν είναι μια κανονική χρονιά όπως έπρεπε να ήταν. Δηλαδή μας έλειπε η παρουσία του δασκάλου, τα διαλύματα με τους φίλους, οι ωραίες στιγμές της τριτηλικίου, αλλά
δεν είναι κάτι που μας εμπόδισε στην ουσία από το να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα του χρόνου για τους νέους υποψηφίους. Mm-hmm. Ναι. Θα ήθελα έτσι να μου πεις ποιο μήνυμα στέλνεις στα παιδιά που θα δώσουν την μάχη την επόμενη χρονιά. Τους συμβολεύω όλους να έχουν μια σταθερή μέθοδο mm-hmm. μελέτης από την αρχή, να είναι προσιλωμένοι στους στόχους τους και θα τα καταφέρουν γιατί δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο αν κάποιος είναι στο στόχο του από την αρχή της χρονιάς προσιλωμένος με πίστη και δύναμη ότι θα τα καταφέρει. Η στήριξη της οικογένειας υποθέτω και κυρίως των γονιών είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα, ναι. Η οικογένεια είναι η δύναμη ενός μαθητή. Μαζί με τους καθηγητές που είναι η δεύτερη οικογένεια, αν μου επιτρέπετε, που είναι οι δύο παράγοντες που βοηθούν ένα μαθητή να μείνει στο ταξίδι και να συνεχίζει να διαβάζει, να αγωνίζεται χωρίς να τα παρατήσει. Και τώρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεκούραση. Με τις λίγες μέρες που μας μένουν μέχρι το στρατό, ναι. Μάλιστα. Πότε θα καταταγείς? Στις 20 Ιουλίου, σημαντική μέρα. 20 Ιουλίου. Άντε, με το καλό. Κάθε επιτυχία, Παναγιώτη μου, σε ό,τι και να κάνεις. Να σε πάντα καλά, να σε χαίρονται η οικογένειά σου και να είναι περήφανοι πάντοτε για σένα. Πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, στον πρόεδρο του Ιδρύματος Θεοτόκος, ο Θεοτόκος, ναι, Αλέκο Ρουντιώτη, καθώς η εξαγγελία των μέτρων για αναχαίτιση της πανδημίας δημιουργεί πρόβλημα στη διεξαγωγή της προγραμματισμένης συναυλίας της Ελευθερίας Αρβαντάκη για στήριξη του Ιδρύματος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ρουντιώτη. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, εξηγήστε μας με ποιο τρόπο η εξαγγελία των μέτρων δημιουργεί πρόβλημα ως προς τη διεξαγωγή της συναυλίας. Καταρχήν να πούμε ότι όπως είναι ήδη γνωστό, το Ίδρυμα Θεοτόκος είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, mm-hmm. το οποίο στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην οικονομική βοήθεια της κυβέρνησης και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά παράλληλα πρέπει να εξασφαλίζει με δικούς της τρόπους το Θεοτόκος τα υπόλοιπα έσοδα τα οποία απαιτούνται για να καλυφθεί ο προϋπολογισμός κάθε χρονιά. Mm-hmm. Έτσι, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κάθε χρόνο διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις, μουσικοφορεστικές και σε αυτή την περίπτωση μια συναυλία με την γνωστή τραγουδίστρια, την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Προγραμματίστηκε η εκδήλωση αυτή από νωρίς mm-hmm. και μόλις πήραμε το πράσινο φως, εδώ και δύο μήνες δηλαδή, ότι μπορούμε να διοργανώσουμε μια τέτοια συναυλία στο Κούριο με χωρητικότητα με προσέλευση 50% της mm-hmm. χωρητικότητας του χωρίου, ξεκινήσαμε την προπόληση των εισιτηρίων. Μέχρι σήμερα έχουμε σχεδόν προπολήσει γύρω στα 800 εισιτήρια, mm-hmm. που είναι όλος ο αριθμός mm-hmm. που δικαιούμαστε να πουλήσουμε. Και όλα είναι έτοιμα για τη συναυλία που θα γίνει σε μερικές μέρες. Mm-hmm. Έρχεται ξαφνικά αυτές οι νέες οδηγίες, ότι μέχρι και τις 31 Ιουλίου θα υπάρξουν αυτά τα μέτρα mm-hmm. τα οποία πραγματικά μας έχουν αναστατώσει. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καταρχήν εμείς ήδη έχουμε πουλήσει, όπως έχω πει, γύρω στα 800 εστήρια. Mm-hmm. Οι νέες οδηγίες μιλάνε για 350 άτομα ή 500 εάν έχουν εμβολιαστεί. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε 300 άτομα που πρέπει να αφήσουμε έξω. Και ήθελαν αυτοί οι 300. Πώς θα τους βρούμε, πώς θα τους ειδοποιήσουμε? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Από την άλλη, και αν ακόμη δεχτούμε ότι θα ισχύσουν αυτά τα μέτρα, μα είναι εύκολο να πούμε μέσα σε 20 λεπτά, 25 λεπτά που διαρκεί η προσέλευση των θεατών, να ελέξουμε εμείς αν έχουν είτε safe pass ή αν έχουν εμβολιαστεί? Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στο χώρο του κουρίου από τη στιγμή που θα υπάρξουν κάποιες διαφορές με κάποιους, μα εγώ έχω αλλά δεν φαίνεται ή έκανα αυτό ή έκανα εκείνο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πραγματικά είναι σαν να μας λένε ακυρώστε την συναυλία. Ναι, το ενδεχόμενο αναβολής, κύριε Ρουντιώτη, της συναυλίας για μεταγενέστερο στάδιο, το έχετε έτσι σκεφτεί? Γιατί δεν γνωρίζω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει και πώς θα γίνει.
και με ποιο τρόπο δηλαδή να μειωθούν τα άτομα αυτά, τουλάχιστον τα 800 να μειωθούν σε 450 ή 500, όπως μας είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Κοιτάξτε, όπως έχω πει, όλα είναι έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί αεροπορικά εισιτήρια, έχουν πληρωθεί προκαταβολές, έχουν πληρώσει τα περισσότερα έξοδα. Δεν είναι καθόλου εύκολο ακόμα και για την αναβολή, που δεν θα ξέρουμε και πότε μπορεί να είναι. Αν μας πει κάποιος ότι ξέρετε, μην την κάνετε στις 18 του Ιούλη και κάνετε στις 10 του Αυγούστου, δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να το δούμε. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Σίγουρα, πιθανόν να μας πούν να την αναβάλλετε για τον χρόνο. Ναι. Έχετε επικοινωνήσει με το Υπουργείο Υγείας και θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας εισηγήσεις ώστε να πραγματοποιηθεί με κάθε ασφάλεια η συναυλία και να μην επιστραφεί ούτε ένα εισιτήριο πίσω. Καταρχήν εμείς έχουμε πραγματικά σήμερα πρωί-πρωί στείλει στο Υπουργείο, στον Υπουργό Υγείας μια επιστολή με την οποία του λέμε τους προβληματισμούς μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ουσιαστικά εμείς λέμε ότι θα κρατήσουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, όλοι θα φοράνε μάσκα, θα έχουμε τα αντισηπτικά μας, οι θέσεις θα είναι ανά δύο κενές όπως προνοεί το διάταγμα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εάν τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για να γίνει στην αυλία. Αυτά τα αναφέρουμε στον Υπουργό, τα έχουμε ήδη αναφέρει με την επιστολή μας, περιμένουμε απάντηση, ελπίζουμε ότι θα έχει μια αστική κατάληξη όλη αυτή η ιστορία. Ενδεχομένως να παίξει ρόλο και το ότι πρόκειται για μια έτσι φιλανθρωπικού είδους συναυλία και όχι καθαρά ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Ακριβώς. Και σίγουρα αντιλαμβάνεστε τι θα είναι ουσιαστικά οι θεατές οι οποίοι έχουν κλείσει εισιτήρια για να πληρώσουν 30 ευρώ το άτομο. Σίγουρα δεν είναι οι νεαροί των 15 και των 20 και των 25 ετών. Οι περισσότεροι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι σίγουρα έχουν κάνει και τα εμβόλια τους, έχουν και το safe pass, αλλά απλώς λέμε είναι οι περισσότεροι. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι γίνεται μια, ακριβώς εμείς εκεί που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε κάποια επιπλέον χρήματα για να καλύψουμε τα κενά, τα οικονομικά κενά που έχουμε, επειδή όπως έχω πει η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας καλύψει όλα μας τα έξοδα, θα βρεθούμε από τη μια στιγμή στην άλλη, όχι μόνο να μην καλύψουμε αυτά τα κενά, αλλά να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερα με την απώλεια κάποιων χιλιάδων ευρώ που θα χαθούν σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτή τη συναυλία όπως πρέπει να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Και επομένως θα πρέπει να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις, γιατί είναι στις 18 Ιουλίου. Ακριβώς. Περιμένουμε εμείς ουσιαστικά πλέον απάντηση στην επιστολή μας από τον Υπουργό. Μάλιστα. Κύριε Ρουντιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Και εμείς πάμε τώρα αμέσως να συναντήσουμε τη δόκτωρα Αρετή Δημοσένους. Καλό απόγευμα, κυρία Δημοσένους. Καλό απόγευμα, κυρία Φλωρίδου. Όλα να μας πηγαίνουν καλά. Μακάρι έτσι όλα καλά. Τώρα για τα θαύματα αλλά και την εκμετάλλευση της πίστης θα μιλήσουμε σήμερα, κυρία Δημοσένους, με αφορμή της φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Άγιο Εφραίμ ανάμεσα στις φλόγες της Φωνικής Πυρκαγιάς. Μια φωτογραφία που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για θαύμα και άλλοι για προϊόν μοντάζ και εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο σε αυτές τις δραματικές στιγμές. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο επ' αυτού, κύριε Δημοσένους. Κυρία Φλωρίδου, προσωπικά όταν πήγα και είδα τι έγινε και πόσης έντασης ήταν η φωτιά, μου είπαν φίλοι από το χωριό, ώρα ήταν 80 χιλιόμετρα την ώρα και πήγαινε προς τα ψηλά. Καταρχάς ότι δεν ήρθε στο κελάκι είναι το πρώτο θαύμα, διότι το κελάκι είναι πολύ κοντά και είναι ύψωμα. Πήγαινε στα υψώματα η φωτιά. Ύστερα ήταν τόσο δυνατή φωτιά, δεν ήμασταν έτοιμοι. Όσο και να προσπάθησαν οι πυροσβέστες, χρειάζονταν πυροσβέστες που είναι έτοιμοι για να μπουν στα σπίτια αστικών περιοχών. Δεν το είχαν καταλάβει. Οι γεωργοί δεν ήταν εξοπλισμένοι με το νερό από τα περβόλια τους, δηλαδή ήμασταν ανέτοιμοι όλοι. Και στο τέλος δεν θρυνήσαμε πολλούς, θρυνήσαμε μόνο 4, δυστυχώς βέβαια, δυστυχώς, αλλά μπορούσαν να ήταν 100 τα σήματα. Και δεν κάηκαν πάρα πολλά σπίτια, ούτε πήγε στο δάσος του Μαχαιρά, μεγάλο θαύμα και αυτό. Οπότε, ναι, άρχισε να γίνεται ένα μεγάλο κακό,
αλλά φάνηκε ότι ως εκ θαύματος, όχι από δικιά μας παρέμβαση, τελικά σταμάτησε και δεν θρυνήσαμε περισσότερα και υλικά και ανθρώπους. Τώρα, για αυτές τις δημοσίευσεις, αυτό ήθελα να πω, γιατί είδα σε μια άλλη δημοσίευση που λέει κάποιος ότι όποιος πει ότι είναι θαύμα είναι ψεύτης και δεν θέλω να τον έχω φίλο μου στο Facebook και τι θαύμα ήταν αυτό, χάσαμε 4 ανθρώπους και κάηκαν τόσα πολλά. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ένα κακό όπως αυτό των φωτιών, της φωτιάς των πυρκαγιών, με συγχωρείτε, και του σεισμού και του πολέμου, πάντα υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα για εκατομμυρίων ζημιών. Θα μου πείτε, με γίνανε εκατομμυρίων, μπορεί να ήταν δισεκατομμύριο. Πάντα δεν ξέρω αν γίνουμε κατανοητοί. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο μεγάλη η βλάβη και δεν ήταν. Άρα προσωπικά και χωρίς να δω ένα θαύμα από έναν Άγιο, δεν το διαψεύδω, αλλά χωρίς να δω εγώ τον Άγιο Εφραίμ, τον οποίον τιμώ πάρα πολύ, προσωπικά, αλλά και η οικογένεια μου και οι φίλοι μου πιστεύουμε ότι ήταν ένα θαύμα που δεν γίνανε περισσότερες ζημιές και περισσότεροι θάνατοι. Ναι, πάντως βλέπουμε τώρα τη μία την φωτογραφία, έτσι, που λένε κάποιοι ότι είναι ο Άγιος Εφραίμ, είναι κυκλωμένη εκεί η εικόνα και υπάρχει και η δεύτερη, αν μπορούμε να τις δούμε και τις δύο μαζί, που λένε ότι απλά δεν ήταν ο Άγιος, ήταν η καμινάδα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί του σπιτιού τι ήταν. Τώρα, γίνονται θαύματα, κυρία Δημοσένους, και τι είναι το θαύμα? Πολύ σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ασφαλώς γίνονται θαύματα. Το θαύμα είναι η παρέμβαση του Θεού στη φύση και στη ζωή μας για να μας βοηθήσει, η παρέμβαση του Θείου. Θαύματα όμως γίνονται και σε άλλες θρησκείες. Θαύματα κάνει και ο Σατανάς. Ο διάβολος, ότι μας εξαπατεί και κάνουμε τόσα πολλά λάθη και αμαρτίες, και αυτό είναι ένα θαύμα. Μερικές φορές που κάνω εγώ ένα λάθος, λέω πω τι θαύμα έγινε να κάνω αυτό το λάθος. Δηλαδή, θαύμα είναι κάτι το θαυμαστό, θαύμα είναι κάτι το άξιο απορίας. Πώς έγινε? Έχουμε θαύματα από τον Θεό, από τον Ιησού Χριστό, από την Αγία Τριάδα, από τους Αγίους μας. Έχουμε θαύματα όμως και από τους κακούς, από αυτούς που επιβολεύονται την πίστη μας και θέλουν να μας καταστρέψουν. Θαύματα κάνουν και στην Ινδία, φιδούν πάνω στη φωτιά, κατεβάζουν πνεύματα. Και εδώ κάνουν κάποια τέτοια πράγματα, μερικοί. Άρα, το θαύμα δεν είναι η απόδειξη της πίστης, ούτε είναι η απόδειξη αν θα σωθούμε. Ο ίδιος ο Χριστός είπε στους Αποστόλους, εσείς με την ευλογία, την πίστη σας και την νηστεία σας θα μετακινείτε και βουνά. Να μην χαίρεστε όμως ότι θα μετακινείτε βουνά ή ότι τα δαιμόνια σας φοβούνται και τους διώχνετε από τους δαιμονισμένους, είπε ο Χριστός στους Αποστόλους. Να χαίρεστε, γιατί το όνομα σας γράφτηκε στον ουρανό και θα σωθείτε, θα πάτε στο φως. Δηλαδή, η έμφαση είναι στη σωτηρία του ανθρώπου, στην Ανάσταση, όχι αν κάνει θαύματα ο ίδιος ως πιστός ή όχι. Οι Άγιοι βέβαια παρουσιάζονται στις μέρες μας. Ο Άγιος Εφραίμ κάνει πολλά θαύματα. Εγώ από αυτές τις φωτογραφίες δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν ο Άγιος Εφραίμ ή αν δεν ήταν. Ξέρετε, κυρία Φλωρίδου, το θαύμα είναι κάτι προσωπικό. Είναι κάτι πολύ προσωπικό. Μια φορά είχαμε πάει στον Όσιο Δαβίδ στην Εύβοια και κουνιόταν ο θυμιατός που είναι πάνω από την Αγία Κάρα του, κλειστός μέσα σε μια βιτρίνα. Όλοι όσοι το είδαν πέσαν κάτω και έκλαιγαν. Ήταν και κάποιος που δεν το έβλεπε. Και έλεγε, πείτε μου, γιατί δεν το βλέπω. Και μετά μας είπε ο γέροντας ότι είχε κάνει μια μεγάλη αμαρτία και δεν ανοίγαν τα μάτια του για να δει αυτό το θαύμα. Γι' αυτό είναι όλα πολύ προσωπικά. Απλά εμείς πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό που σταμάτησε η φωτιά, να δοξάζουμε τον Θεό που υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν θαύματα και να μην ερχόμαστε έτσι σε αντιπαράθεση όπως γίνεται λόγω αυτού του γεγονότος. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει ένα θαύμα και οι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται ενδεχομένως κάτι να το παρουσιάσουν ως θαύμα, γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι η πίστη πρέπει να βασίζεται πάντοτε στην αλήθεια και όχι στο ψέμα, κύριε Δημοσένους. Ποια είναι η ωφέλεια στην τελική από τα θαύματα? Πολύ σας ευχαριστώ. Η προϋπόθεση για να γίνει ένα ορθόδοξο χριστιανικό θαύμα καταρχάς είναι πίστη στο Θεό. Να μην υπάρχει πλάνη, να μην υπάρχουν μεγάλες αμαρτίες, να υπάρχει πραγματική πίστη και επίκληση του Θείου ονόματος. Και παράδειγμα, ότι δεν πήγε στο Μαχαιρά ήταν επειδή οι μοναχοί κάναν συνεχώς αγρυπνία, δεν πήγε στο δάσος του Μαχαιρά. Ήταν και επειδή οι πυροσβέστες προσπαθούσαν, αλλά σε ένα λεπτό μπορούσε να πήγαινε.
Είναι λοιπόν προϋπόθεση του θαύματος η μεγάλη πίστη. Αν πραγματικά ήταν τον Άγιο Εφραίμ εκεί κάποιοι, σημαίνει ότι είχαν πολύ μεγάλη πίστη και ότι προσεύχονταν, τον παρακαλούσαν να βοηθήσει να μην κάνουν όλα. Το ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την πίστη των ανθρώπων, αυτό είναι ανθρώπινο, διότι όλοι συνήθως οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται ό,τι μπορούν. Αυτό είναι κακό. Αλλά οι άνθρωποι θέλουν να εκμεταλλευθούν για να σωθούν, να πιαστούν από κάτι. Οι μέρες αυτές είναι πολύ δύσκολες. Έχουμε την πανδημία, έχουμε τις διάφορες λύσεις που προτείνουν κάποιοι και άλλοι αρνούνται και άλλοι προτείνουν κάτι άλλο κλπ. Έχουμε την απιστία μας. Είδαμε με το τραγούδι της Eurovision, προβάλαμε ως έθνος ένα τραγούδι που υμνούσε το κακό. Έχουμε δηλαδή λάθη. Έχουμε λάθη τα οποία κάνουμε και ως έθνος και ως ανθρώποι. Οπότε ο Σατανάς μπαίνει και μας σκοτίζει τη διάνοια μας και εκμεταλλευόμαστε καταστάσεις. Για παράδειγμα, σήμερα όταν είπα ότι θα με καλούσετε για αυτή την κουβέντα σε κάποια φίλη μου, μου λέει να πεις ότι να ρωτήσουν οι γέροντες. Και αν οι γέροντες τους πούν ότι ήταν Όσιος Εφραίμ, να το δεχθούμε. Της λέω, μα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι σήμερα επειδή οι γέροντες έχουν και αυτοί άλλες απόψεις, κατανοείται τι εννοώ, κάποιοι για την πανδημία, κάποιοι για τα εμβόλια, κάποιοι για το ένα, για το άλλο. Ο κόσμος δεν πρέπει πάντα να θέλει γέροντες για να πιστέψει. Πρέπει να έχει ο ίδιος μία γνώμη. Το θαύμα για να γίνει λοιπόν πρέπει να υπάρχει πίστη και την ώρα που βλέπεις το θαύμα οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις το σταυρό σου και να πεις στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να επικαλεστείς την Αγία Τριάδα για να αποκλείεται να είναι κάτι άλλο, να είναι φάντασμα ή να είναι μια ψευδαίσθηση. Πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος που βλέπει ένα θαύμα να κάνει το σταυρό του και να πει το ιστόνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Η πίστη, έχετε δίκιο, ότι βασίζεται μόνο στην αλήθεια. Αλλά επειδή ο κάθε άνθρωπος έχουμε τη δική μας αλήθεια, όπως και με την ιστορία, λέμε, μα η ιστορία δεν είναι μία, και όμως ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία, τη δικιά του κατανόηση για τα ιστορικά βιβλία. Το ίδιο είναι και για την αλήθεια. Δυστυχώς έχουμε πολλές αλήθειες και ο καθένας μας ανάλογα με την ψυχολογική του κατάσταση και ανάλογα με τις προϋποθέσεις που βιώνει, τις προϋποθέσεις πίστεως και αλήθειας, ερμηνεύει την αλήθεια διαφορετικά. Δεν χρειαζόμαστε πάντως θαύματα να πιστέψουμε. Ο Άγνιστος Πατέρας μου έλεγε, τα θαύματα γίνονται κάθε μέρα και πρέπει να τα βλέπουμε. Δεν πρέπει να θέλουμε κι άλλα για να πιστέψουμε. Δηλαδή, αν παρουσιαστήκε ο Όσιος Εφραίμ, τον οποίο τιμούμε, αυτό είναι πολύ καλό. Αν τον είδαν κάποιοι, και αυτό είναι πολύ καλό. Το να προσπαθούμε να πείσουμε ο ένας τον άλλον ότι ήταν ο Άγιος Εφραίμ, αφού είναι εμπειρικό το θέμα. Όποιος δεν τον είδε δεν μπορεί να το πιστέψει. Γιατί κάνουν καυγά για αυτό το θέμα. Ναι, δηλαδή, όμως κυρία Δημοσθένους, από τυχόν αναλυθεί θαύματα, υπάρχουν πνευματικές βλάβες? Ασφαλώς υπάρχουν πνευματικές βλάβες, διότι μια φορά που παρουσιάστηκε ο διάβολος σε έναν γέροντα και του είπε, μην κάνεις το σταυρό σου, εγώ αυτό δεν το θέλω. Ο γέροντας αυτός αμέσως έκανε το σταυρό του και χάθηκε ο διάβολος. Αν δεν τον έκανε και πίστευε σε αυτό που είδε, ο Σατανάς παρουσιάστηκε με τη μορφή αγγέλου και του έλεγε: μην κάνεις το σταυρό σου. Την ώρα που κάνουν κομποσκήνη και λένε: Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέγχεσαι με τον αμαρτωλό, πρέπει να κάνουν και το σταυρό του. Έτσι, μεγάλο σταυρό η μοναχή και μετάνοια. Το ίδιο και η λαγή. Mm-hmm. Οπότε ο Σατανάς παρουσιάστηκε ως άγγελος και του είπε: μην κάνεις το σταυρό σου. Συγκεκριμένα στον Άγιο Ιάκωβο τον Θεσσαλίκη. Το έλεγε στην αείμνηστη μητέρα μου όταν πήγαμε. Αν λοιπόν ο γέροντας πίστευε ότι αυτός ήταν άγγελος, τότε δεν θα έκανε το σταυρό του. Άρα ναι, υπάρχουν βλάβες αν πιστεύει κάποιος ότι είναι θαύμα από τον Θεό και δεν είναι από τον Θεό. Γι' αυτό είπα, χρειάζεται προσοχή και να κάνουμε το σταυρό μας. Ναι, και κάτι τελευταίο. Ο Χριστός έκανε πάρα πολλά θαύματα. Θα λέγατε ότι στήριξε τη διδασκαλία του στα θαύματα ή στα μυστήρια και την πίστη, κυρία Δημοσθένους? Και αυτό είναι πολύ θεολογικό ερώτημα, κυρία Φλωρίδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χριστός έκανε πολλά θαύματα. Επειδή οι άνθρωποι περιμένουν θαύμα, περιμένουν κάτι θαυμαστό και σήμερα λένε: αν δούμε τον Χριστό να αναστηθεί, θα πιστέψουμε. Μα αφού αναστήθηκε τότε και δεν το πίστεψαν. Οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν θαύμα, θέλουν πάντα θαύμα. Ο Χριστός όμως είπε: δεν είναι με τα θαύματα, είναι με την πίστη, με τα μυστήρια, με την ταπείνωση, με την αλλαγή της ζωής μας που θα αναστηθούμε. Άρα ο Χριστός έκανε θαύματα για τους ανθρώπους και εξακολουθεί να κάνει μέχρι σήμερα, ακόμα και το ότι εν καιρό πανδημίας μιλούμε μέσω Skype και όλα λειτουργούν καλά, και αυτό είναι ένα θαύμα. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τις ευλογίες του Θεού, ότι είμαστε υγιείς. Γίνονται θαύματα, αλλά και θαύματα που να μην είναι μόνιμα όπως αυτό, αλλά πιο συγκλονιστικά. Αρκετοί γίνονται καλά από καρκίνο. Αρκετοί, τώρα θα μου πει κάποιος, και γιατί δεν γίνονται όλοι? Μα αφού είμαστε τόσο αμαρτωλοί, πώς θα γίνουν? Δεν γίνεται μια ανάπλαση του σύμπαντος κόσμου. Αυτό το πράγμα θα γίνει μετά την Ανάσταση. Απλά ο Θεός, ο Χριστός, επιτρέπει να γίνονται θαύματα για να στερεώνεται η πίστη μας. Αλλά η σωτηρία μας, όχι, δεν εξαρτάται από το θαύμα, ούτε ο Χριστός βάσισε τη διδασκαλία του σε θαύματα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση σας σήμερα, ειδικά και για την κουβέντα μας. Καλό υπόλοιπο, ο κύριε Δημοσένους. Επίσης, να αλλάξουμε θέμα και πάμε στον κύριο Νάσο Χατζηγεωργίου, εκτελεστικό διευθυντή της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Πρόβολης Περιφέρειας Πάφου, για τις δωρεάν εκδρομές που διοργανώνουν. Καλό σας απόγευμα, κύριε Χατζηγεωργίου. Καλό απόγευμα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καταρχάς, πείτε μας πότε θα πραγματοποιηθούν οι δωρεάν εκδρομές και για ποιους προορισμούς, κύριε Χατζηγεωργίου. Να πούμε ότι μέσα από τις προσπάθειες μας για προώθηση της υπαίθρου και γνωστοποίηση της υπαίθρου τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους επισκεπτές, έχουμε σε εξέλιξη σωρία δράσεων. Οι συγκεκριμένες εκδρομές θα εκτελεστούν έτσι σε μια πιλωτική βάση για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Θα είναι κάθε Σάββατο από το πρωί η ώρα 9:30 η αναχώρηση μέχρι η ώρα 5 παρατέταρτον η επιστροφή. Και θα περιλάβει μεταξύ άλλων διάφορες κοινότητες, επισκέψεις σε εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, δυνατότητα γευσιγνωσίας, γνωριμία με χειροτέχνες. Και αυτή η προσπάθεια, όπως έχω προαναφέρει, εντάσσεται μέσα στο δικό μας το πλαίσιο και στο πλαίσιο της στρατηγικής του Υφυπουργείου Τουρισμού, ακριβώς για ανάδειξη της υπαίθρου και θα έλεγα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει επαρχία Πάφου. Ναι. Να μας πείτε και ποιοι και πώς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές τις εκδρομές. Μπορούν να υπάρχουν διάφοροι τρόποι, είτε μέσω των παροχέων των διαμονής, δηλαδή αν κάποιος διαμένει σε κάποια μονάδα θα μπορεί, είναι ενήμερα τα ξενοδοχεία, θα μπορούν να κλείσουν μέσω των παροχέων διαμονής. Μπορούν απευθείας σε εμάς, είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε απευθείας στα email και στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιεύσει. Και να πούμε ότι είναι δωρεάν, ακριβώς αυτή η εκδρομή είναι δωρεάν, με έναν επιπρόσθετο, το μόνο κόστος που υπάρχει είναι εάν κάποιος επιθυμεί να έχει μεσημεριανόν, θα μπορεί να επιλέξει μεσημεριανόν και να πληρώσει στο εστιατόριο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χατζηγεωργίου, οι προβλέψεις για τον τουρισμό δεν είναι και οι καλύτερες. Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΤΑΠ όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση? Κοιτάξτε, δυστυχώς οποιασδήποτε προβλέψεις έχουν καταρριφθεί. Δυστυχώς βλέπουμε πολύ κοντόφθαλμα και αναμένουμε ίσως κάποια κινητικότητα από κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Ενώ είμαστε αισιόδοξοι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να επανεκκινήσει, δυστυχώς, όπως έχετε και εσείς παρατηρήσει, η επιδημιολογική μας εικόνα δεν επιτρέπει μεγάλες προσδοκίες. Αυτό που κάνουμε ως τουριστικός προορισμός, εκτός που τρέχουμε καμπάνιες σε διάφορες εκστρατείες του εξωτερικών, σίγουρα προσπαθούμε να προσελκύσουμε και τόπιους επισκέπτες, οι οποίοι θα δώσουν μια ανάσα προς την τουριστική βιομηχανία και στις επιχειρήσεις και στην τοπική οικονομία. Σίγουρα τα πράγματα είναι ρευστά, καταγράφουμε σοβαρές απώλειες σε σύγκριση με την χρονιά του 19 και ευελπιστούμε ότι ίσως υπό κάποιες προϋποθέσεις να μην χαθεί όλον το δεύτερο εξάμηνο. Όλοι αυτό ευελπιστούμε, κύριε Χατζηγεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Τώρα, μεγάλη η πρόκριση της Αγγλίας στον τελικό του Euro 2020. Την Κυριακή θα έχουμε την μεγάλη αναμέτρηση Ιταλίας-Αγγλίας για την κατάκτηση του τίτλου. Για όλη την αθλητική επικαιρότητα είναι μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Καλό απόγευμα, Πόλη. Καλό απόγευμα, Στέφανη, και στις τηλεθεατές του Capital. Οι Αγγλία τελικά συνεχίζουν να βροντοφωνάζουν τα εκατομμύρια Άγγλων, όπως και οι 53.000 που ήταν ψε στο Wembley, It's coming home. Βεβαίως αυτό σχετίζεται με το ότι το ποδόσφαιρο, όχι λένε, ξεκίνησε από την Αγγλία. Είναι η μητέρα του ποδοσφαίρου η Αγγλία. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της πάει σε τελικό Euro, κέρδισε με 2-1 στην παράταση την Δανία. Εντάξει, όσοι δεν συμπαθούν την Αγγλία στέκονται
στη φάση του πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Στέρλινγκ, που όντως ήταν τραβηγμένο, παρότι του είπαν και από το VAR του Ολλανδού διαιτητή, αυτός επέμενε στην αρχή του απόφαση και με αυτόν τον γκολ που του εκτέλεσε το πέναλτι ο Κέιν, το απέκλουσε ο Κάσπερ Σμάιχελ, αλλά μετά πήρε το ριμπάμπ της Εθνικής Αγγλίας και αυτό τον γκολ έμενε να κρίνει και την αναμέτρηση. Η Δανία, βεβαίως, που τη συμπάθησαν πολύ για το ότι ξεκίνησε με εκείνο το περιστατικό με τον Έριξεν, αλλά έβγαλε και καλή εικόνα. Εντάξει, είναι και πολλοί που λένε ότι πήγαν οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά το μεγάλο τελικό της Κυριακής, 10 η ώρα στο Wembley και πάλι στο Λονδίνο, ανάμεσα στην Αγγλία και την Ιταλία. Να δούμε αν θα πάρει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο η Αγγλία ή αν η Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνη θα πανηγυρίσει την δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα σε εθνικό επίπεδο. Στέφανη. Μάλιστα. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο με τίτλους ειδήσεων. Επιστρέψαμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Εθνικό Συμβούλιο συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Στην ατζέντα το Κυπριακό και οι απειλές της Τουρκίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας στην επαρχία Αμοχώστου. Η επιχείρηση διεξάγεται από μέλη της ΙΚΑΝ σε συνεργασία με την αστυνομία Βρετανικών βάσεων σε υποστατικά υπόπτου. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός 78χρονος, το τρίτο θανατηφόρο σε λίγα 24 ώρα. Σε απευθείας δίκη θα παραπεμφθεί ο 25χρονος για τη φωτιά στον πύργο. Πράσινο φως για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Έως 1,2 δις θα αντλήσει η Κύπρος. Την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης για τάχιστη οικονομική στήριξη των ιδιωτών και των επαγγελματιών πληγόντων από την πυρκαγιά υπογράμμισαν σήμερα στη Βουλή Καδής και Νουρίς. Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Η ηλικιώδηση μετάδοση του κορονοϊού. Αυξάνονται δραματικά τα κρούσματα, χθες πλησίασαν τα 1000. Φόβοι για ρεκόρ κρουσμάτων μέσα στις επόμενες μέρες. Ανησυχία και για την αύξηση των νοσηλευόμενων. 25 ετών ο νεότερος ασθενής στο νοσοκομείο αναφοράς. Αντιδράσεις από τον Μπασικά για την εφαρμογή του Safe Pass. Συνάντηση αύριο με τον Υπουργό Υγείας. Κατάργηση καραντίνας για εμβολιασμένους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 6χρονη στην Νίκαια της Ιταλίας. Τεράστια έκρηξη στο Ντουμπάι. Ανατινάχθηκε δεξαμενόπλιο στο λιμάνι Τζεμπέλα Λί. Μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας στο τελικό του Euro 2020. Την Κυριακή η μεγάλη αναμέτρηση Ιταλίας-Αγγλίας για την κατάκτηση του τίτλου. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 και 4 με τη Χριστιανά Βερεσιέ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στη 1 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.